Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 19 Ιουνίου. Είμαστε ακριβώς μία ανάσα από τις επαναληπτικές κάλπες των εθνικών εκλογών της Κυριακής 25 Ιουνίου. Είμαστε στην κυριολεξία στην τελική ευθεία. Και απόψε έχουμε την τελευταία τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα προεκλογική εκπομπή. Βεβαίως η λαϊκή τιμιγορία είναι αυτή που θα καθορίσει και το τι ακριβώς θα γίνει μετά τις 25 Ιουνίου. Μαζί μας εδώ στο στούντιο της εκπομπής Ωρα Αιχμής από τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Καλησπέρα σας κύριε Βαρδάκη. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο Ηράκλειο, ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης. Καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα για εμένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στα Χανιά, ο κύριος Αλέκος Μαρινάκης. Καλησπέρα σας κύριε Μαρινάκη. Να σας ευχαριστήσω διπλά, όπως και τον κύριο Κεφαλογιάννη που ταξιδέψατε για να έρθετε εδώ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και μαζί μας από το Μέρα 25 στο Ηράκλειο, ο κύριος Μάριος Διονέλης. Καλησπέρα σας κύριε Διονέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους συνομιλητές και στους τηλεθεατές μας. Θα ξεκινήσουμε μια γενική ερώτηση, κύριε Κεφαλογιάννη, από εσάς. Είμαστε 6 ημέρες πριν τις εκλογές της Κυριακής. Το διακύβευμα είναι αυτό που θέτει η Νέα Δημοκρατία. Πιο ισχυρή Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σκαράκη, στην ουσία, εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε αλλάξει το πολιτικό μας μήνυμα σε σχέση με τις πρώτες εκλογές. Αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι θέλουμε πράγματι την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού προκειμένου να σχηματίσουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ξέραμε ότι στις πρώτες εκλογές, με βάση και το εκλογικό σύστημα, δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ήταν πολύ δύσκολο, θέλαμε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Παρά το γεγονός ότι τελικώς φτάσαμε πάρα πολύ κοντά με βάση και την κρίση του ελληνικού λαού. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε λοιπόν ότι σε 6 μέρες από τώρα ο ελληνικός λαός θα πρέπει να δυναμώσει τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σταθερότητα για την επόμενη μέρα και βεβαίως ο σχηματισμός μια κυβέρνησης η οποία, όπως έχει πει κατά επανάληψη, μπορεί να είναι μονοκομματική, αλλά δεν θα είναι μονοχρωματική και σίγουρα θα είναι μια κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Άρα, ναι, θα έλεγα ότι ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας, όπως βλέπετε εξάλλου, υπάρχει. Αυτό είναι μονόδρομος, δεδομένου ότι κανένα άλλο κόμμα δεν δύναται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, είτε από δική μας επιλογή, είτε από επιλογή, για παράδειγμα, των άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Άρα, σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αποφύγουμε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση, είναι απαραίτητα να δυναμώσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βαρδάκη, έρχομαι σε εσάς. Πάμε να κάνουμε την ανατροπή. Ο πύχης της ανατροπής μέχρι πού μπορεί να φτάσει στις εκλογές αυτές για τον ΣΥΡΙΖΑ? Για να μην το ξεχάσω να πω ότι... Καταρχήν αύριο είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο Ηράκλειο. Αύριο το και πρωί στα Χανιά το πρωί. Αύριο το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στα Χανιά, σε μια περιοδία. Και το βράδυ 8 η ώρα θα μιλήσει στην πλατεία Ελευθερίας, εδώ στο Ηράκλειο. Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, βάλαμε τον πύχη ψηλά. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει, και εγώ προσωπικά το συμμερίζομαι αυτό, ότι πάμε με άδειες κάλπες 25 του Ιούνιου. Έχουμε 10-15 μέρες τώρα, σχεδόν πάει σε όλο τον νομό. Και σε κομοπόλεις και σε χωριά, μιλούμε με τον κόσμο, ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας με σαφήνεια. Και πιστεύω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και η δυνατότητα να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς της 21ης Μαΐου. Οπωσδήποτε είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, είναι μια δύσκολη μάχη, όμως επειδή εμείς έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο και 25 του Ιούνιου θα είναι ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που θα μας δώσει τη δυνατότητα, βέβαια η τιμιγορία του ελληνικού λαού θα είναι αυτή που θα καθορίσει το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Κύριε Μπαρητάκη, τις τελευταίες ημέρες είναι εδώ στο Ηράκλειο ξανά ο κύριος Ανδρουλάκης. Χθες είχατε μια ακόμα περιοδία στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Θέλω λίγο να σταθούμε στον δικό σας στόχο ως ΠΑΣΟΚ. Πέρα από το ότι ζητάτε να ενισχυθούν τα ποσοστά σας σε ολόκληρη την Ελλάδα, νομίζω ότι έχετε ρίξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Κρήτη, καθώς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή της δεύτερης θέσης εφικτή και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, πράγματι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί και στις εκλογές της 25 του Ιούνιου
να ενδυναμώσει τα εκλογικά ποσοστά του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος, να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά για να έχουμε μια πιο ισχυρή και πιο δυνατή αντιπολίτευση μέσα στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Σαφώς η Κρήτη αποτελεί για μας έναν χώρο, μια εκλογική περιφέρεια που το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως έχει μια αναφορά. Για πολλά χρόνια ήταν στην Κρήτη η δύναμή του, η εκλογική περιφέρεια που του έδινε ψηλά ποσοστά. Άρα απευθυνόμαστε σε κόσμο που υπήρχε, είχε ψηφίσει στο ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και για την Κρήτη, τουλάχιστον στις τρεις περιφερειακές ενότητες, υπάρχει σήμερα δυνατότητα, ήδη στις δύο το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να έρθει δεύτερη δύναμη. Και στο Ηράκλειο θεωρώ ότι είναι εφικτό, διότι η απόσταση που μας χωρίζει από το δεύτερο κόμμα είναι μια απόσταση που μπορεί να ανατραπεί. Δίνεται η μάχη από όλα τα στελέχη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν για δεύτερη φορά στη νέα εκλογική περίοδο στην Κρήτη και θα ξανάρθει να κλείσει την εκλογική την ερχόμενη Παρασκευή, 23 του μήνα. Θα κάνουμε την τελική μας συγκέντρωση εδώ στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, μέσα στην πόλη, στα αστικά κέντρα, προσπαθούμε να πλησιάσουμε και να πείσουμε τους ψηφοφόρους έτσι ώστε να έρθουν στην Δημοκρατική Παράταξη. Σαφώς έχουμε ένα στόχο και το διακύδευμα είναι για το ΠΑΣΟΚ να είναι μια ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση την επόμενη μέρα και βέβαια σε κάθε περίπτωση να μην έχουμε τέτοια ποσοστά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που να δημιουργηθούν αλαζονικές τάσεις και τάσεις υπεροψίας που αυτό τελικά δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπέρ των πολιτών. Με αυτή τη λογική, με αυτό το σκοπό, με αυτές τις σκέψεις προσπαθούμε με όλα τα στελέχη, με όλους τους φίλους και τις φίλες της παράταξής μας να πείσουμε τους ψηφοφόρους για την κάλπη της 25 Ιουνίου που είναι άδεια, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, και είναι μια μάχη που ξεκινάει από την αρχή διαφορετική από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Κύριε Μαρινάκη, εσείς στην πολύ σύντομη ζωή της προηγούμενης Βουλής, λίγων ωρών, ήσασταν ο δεύτερος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Κρήτη, μετά τον Μανώλη Συντιχάκη στο Ηράκλειο. Επανήλθε μετά από πάρα πολλά χρόνια μία έδρα στα Χανιά και μάλιστα στην περιφερειακή ενότητα τη δική σας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατάφερε να συγκεντρώσει και το ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη την χώρα. Να υποθέσω ότι πέρα από ενισχυμένο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι και η διατήρηση των δύο εδρών στην Κρήτη. Σαφώς. Για μας η αύξηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και σε ψήφους, 126.000 ψήφους, στα Χανιά ήταν 2.500 ψήφοι αντίστοιχα σε όλη την Κρήτη, ήταν ένα θετικό βήμα σε ένα συνολικά αρνητικό σχετισμό δυνάμεων. Στόχο μας σαφώς και είναι να επανεκλέξουμε, να κάνουμε τις δύο έδρες και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Όντως, στα Χανιά βγήκε μετά από πολλές δεκαετίες αυτή η έδρα με ένα ψηλό ποσοστό. Κατά τη γνώμη μας, ένα ενισχυμένο κομμουνιστικό κόμμα και η εκλογή δύο βουλευτών στο νησί με βάση τη θετική εμπειρία του κυρίου Συντιχάκη, που πραγματικά με πάνω από 1.100 ερωτήσεις συνολικά για την Κρήτη, που γνωρούσαν βουλευτοί όλη τη Κρήτη και έπαιξε αυτό το ρόλο, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να φέρουμε και στη Βουλή και με αγώνες έξω από τη Βουλή πολύ περισσότερο με ισχυρή λαϊκή, 100% λαϊκή αντιπολίτευση, να φέρουμε τα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, η νεολαία, να τα φέρουμε στο προσκήνιο, να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική που θα βιώσουμε για να αποκρούσουμε μέχρι και να έχουμε νίκες, να κατακτήσεις. Η εμπειρία που υπάρχει είναι ότι όταν ο κόσμος παλεύει, βγαίνει συλλογικά, μαζικά στον δρόμο, έχουμε κατακτήσει και την προηγούμενη τετραετία που πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα και νομίζω ήταν και ο λόγος που εκφράστηκε αυτή η άνοδος του, ήταν η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς δεν υπήρξε αντιπολίτευση. Στους αγώνες που είχαμε, δεν εκφράστηκε η συμμετοχή από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Άρα, ενισχυμένο ΚΚΕ θα είναι δύναμη για το λαό μας, για την Κρήτη, που υστερεί πραγματικά σε σημαντικές υποδομές. Παρά τα λόγια που υπάρχουν, την νέα έργα, έχουμε, η πραγματικότητα είναι, να πω για τον Ομοχανίων, ουσιαστικά παλεύουμε να αποκατασταθούν οι υποδομές που είχαμε στον νομό το 2019, που με τις μεγάλες τότε πλημμύρες καταστράφηκαν και που πραγματικά δεν έχουμε φτάσει να φτάσουμε στο 19, ούτε στο 50% που βρισκόμαστε στο 19. Άρα είναι ένα ζήτημα και για τις υποδομές, και για τα προβλήματα, για το περιβάλλον
και για τους εργαζόμενους να ισχυροποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα μηνύματα είναι θετικά. Mm-hmm. Μπορούμε να έχουμε νέα αύξηση και αυτό νομίζω θα είναι κέρδος για το λαό μας. Κύριε Διονέλη, ο στόχος για το ΜέΡΑ25 βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η είσοδός του στην Βουλή ξανά. Τις τελευταίες ημέρες δημοσκοπικά φαίνεται ότι υπάρχει μια καθίζηση των ποσοστών του ΜέΡΑ25. Βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκης και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο αλλά και στην προηγούμενη έλεγε ότι δεν δίνω καμία βάση στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος είναι αυτός και βεβαίως είστε και εσείς ένα από τα κόμματα που στην προηγούμενη Βουλή, στην προπροηγούμενη Βουλή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε και μια Βουλή λίγων ωρών, είχατε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Είστε και ο πρώτος εσταυρούς από το ψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ25 στο Ηράκλειο. Ναι, βεβαίως. Και είναι πολύ τιμητικό αυτό. Και με την ευκαιρία που το λέτε, οφείλω ξανά να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μου που με κατέταξαν σε αυτή τη θέση. Προφανώς ο στόχος μας, ο συλλογικός μας στόχος, είναι η είσοδος στη Βουλή. Προφανώς τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα. Αφήστε λίγο τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Θα μπορούσαμε και επί των δημοσκοπήσεων να κάνουμε κουβέντα. Υπήρξε και μία δημοσκόπηση που έδειχνε 3,3, μία άλλη 2,8, μία άλλη 2,5. Η εικόνα των δημοσκοπήσεων, ειδικά μετά το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ συζήτηση και πάντως γενικότερα. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι ανέφικτη η είσοδος, γιατί το. Δεν είναι ανέφικτη κυρίως όχι η από τις δημοσκοπήσεις. Η διαφορά είναι πάνω στο στατιστικό λάθος. Αλλά όχι κυρίως από τις δημοσκοπήσεις. Κυρίως από το μήνυμα, από την αίσθηση που παίρνουμε από τους πολίτες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό μας λένε ότι κατανοούν ότι είναι έλλειμμα για την επόμενη Βουλή να λείπει η φωνή του ΜέΡΑ25, τουλάχιστον όπως την ξέρουν, όπως τη γνώρισαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, εγώ θα διαφωνήσω με το αφήγημα περί άδειας κάλπης. Οι κάλπες δεν είναι άδειες. Οι κάλπες έδειξαν μία δυναμική. Ξέρουμε πολύ καλά ποια θα είναι η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι ποια θα είναι η αντιπολίτευση και τι είδους αντιπολίτευση. Τα τρία μεγαλύτερα κόμματα βλέπετε ότι σε γενικές γραμμές, στη γενική τους πολιτική θα συμφωνούν. Θα παίρνουν ακόμα και η αντιπολίτευση, θα είναι μια αντιπολίτευση που στις κύριες, στους κύριους άξονες δεν θα διαφοροποιείται. Θα παίρνει ευχαριστήρια από τον κύριο Λάτσι για το ελληνικό, θα παίρνει ευχαριστήρια από την ολιγαρχία. Θα ξέρουμε ακριβώς που κινούμαστε. Εκείνο που είναι το ερώτημα είναι ποιος θα είναι σε αυτή την παντοδυναμία, γιατί δεν μιλάμε για αυτοδυναμία, mm-hmm. μιλάμε για μια παντοδυναμία Μητσοτάκη που έρχεται, ποιος θα είναι εκείνος που θα στέκεται δίπλα στους αγώνες των πολιτών και των ανθρώπων και των τόπων αυτής εδώ της χώρας. Τιμούμε και σεβόμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν και μας επιτέθηκε με πολύ μεγάλη σφοδρότητα στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, ωστόσο θεωρούμε ότι είμαστε στην ίδια, στην κοινή κατεύθυνση αντίσταση σε αυτά που έρχονται και λέμε στους πολίτες. Αυτή η φωνή πρέπει να μείνει μέσα στη Βουλή. Η φωνή των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα στα κινήματα για το περιβάλλον, για τα εργασιακά, για τα ζητήματα της οικονομίας, για τα θέματα που καίνε, για τα κόκκινα δάνεια, για τα θέματα της ακρίβειας που καίνε τους πολίτες καθημερινά, αυτή η φωνή απέναντι σε μια πολιτική που εν πολλής είναι κοινή, mm-hmm. πρέπει να είναι στη Βουλή και πρέπει να είναι δυνατή. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα το έχουν πάρει οι συμπολίτες μας και θα φανεί και στην κάλπη της Κυριακής. Κύριε Κεφαλογιάννη, παρά το γεγονός ότι σε αυτήν την προεκλογική περίοδο αλλά και στην προηγούμενη που είναι back to back δεν υπήρξε μια ανάλυση ζητημάτων όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, τα τελευταία 24 ώρα έχει ξεσπάσει μια έντονη κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως με σημείο αναφορά στη Ροδόπη και τη στάση υποψηφίων βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα σήμερα σε μια τοποθέτησή του, επειδή γνωρίζω ότι οργώνεται με τις περιοδίες σας στο Ρέθυμνο, ενδεχομένως να μην το γνωρίζετε, ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο, λέει, ένα λεπτό θέμα όπως είναι η μουσουλμανική μειονότητα. Θέλω λίγο το σχόλιο σας, γιατί ομολογουμένως η μουσουλμανική μειονότητα και τα ανοιχτά ζητήματα της Θράκης είναι ένα διαχρονικό λεπτό ζήτημα για τη χώρα μας. Πράγματι, και νομίζω ότι ίσως Νέα Δημοκρατία, αλλά συγκεκριμένα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαχρονικά έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα της Θράκης με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι όσοι κατοικούν στη Θράκη είναι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Και να θυμίσω, κύριε Δασκαλάκη, όμως ότι το ζήτημα της Ροδόπης δεν άνοιξε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άνοιξε από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αμέσως στην επομένη των εκλογών έβγαλε μια ανακοίνωση διάφορα στελέχη, στην ουσία κατηγορώντας κάποιες επιλογές που έκανε η ηγεσία και δείχνοντας ότι στην ουσία έγινε μια μεθόδευση
Κάτι το οποίο φάνηκε και στη συνέχεια, καθώς υπήρξαν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δόθηκαν μάλιστα στον κύριο Τσίπρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να κρίνει κατά πόσο ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό το οποίο θα έπρεπε, δηλαδή κινήθηκε με έναν, θα έλεγα, υπεύθυνο ή όχι τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, θα το πω για άλλη μια φορά. Η Θράκη είναι ένα αρκετά ευαίσθητο ζήτημα στο να παίζουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε κάποια παιχνίδια μικροπολιτικής. Πάντως και στελέχη της Δημοκρατίας, υποψήφιος στο στέλεχος του κόμματός σας, έκανε κάποιες δηλώσεις που έριξαν λάδι στη φωτιά σε ένα ζήτημα που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητο. Εντάξει, νομίζω ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και σε κάποιες δηλώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν γίνει και να μην είναι σε σωστή κατεύθυνση, νομίζω ήταν ξεκάθαρες και μάλιστα είχαμε, όπως ξέρετε πολύ καλά, και αποπομπή από τα ψηφοδέλτια του κόμματος κάποιον υποψήφιο, ακόμα και με την οποιαδήποτε παραμικρή ένδειξη υπήρχε ότι κινούνταν σε μια ανεύθυνη στάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή την στάση δεν τήρησε ο κύριος Τσίπρας. Και επαναλαμβάνω, οι όποιες, αν θέλετε, φωνές όσον αφορά αυτή την ανεύθυνη στάση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης προήλθαν κυρίως και πρώτα απ' όλα μέσα από το ίδιο το κόμμα. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι να απαντήσουν στα στελέχη τους κατά πόσο τηρήθηκε ή όχι μια εθνικά υπεύθυνη στάση στο ζήτημα της Ροδόπης και συνολικά της Θράκης. Κύριε Βαρδάκη, από την πλευρά του, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη αν εκπροσωπούν μουσουλμανική τουρκική μειονότητα. Σήμερα δημοσιεύονται και φωτογραφίες με διάφορα πανό, με διάφορες επισημάνσεις και αναφορές υποψηφίων σας. Τι απαντάτε σε όλο αυτό? Εάν, κύριε Δασκαλάκη, βρούμε ή μου βρείτε διαχρονικά μια δήλωση βουλευτών σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή διαπιστευτηρίων, εγώ... Τι εννοείται μια δήλωση βουλευτών? Βουλευτών, τακτά χρονικά, βουλευτών της Θράκης, που κλήθηκαν από οποιοδήποτε κόμμα να δηλώσουν αν είναι Έλληνες πολίτες. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι ο χαρακτηρισμός επικίνδυνος που είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον κύριο Μητσοτάκη, αποδεικνύεται από τον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο θέμα. Και εγώ θα πω ότι επικίνδυνος δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά δέστε τις δηλώσεις προλίγων ημερών της κυρίας Μπακογιάννη στη Θράκη για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως, στο συγκεκριμένο ζήτημα, ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης ότι στην αναφορά της ΕΥΠ ήταν μέσα και ο κύριος Καταρτζής? Το ήξερε. Γιατί 15 μέρες έκαναν όλοι τα κορόιδα και ασχολούνταν μόνο με τους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα το λόγο. Γιατί, λέει, φωτογραφήθηκε ο ένας σε ένα πανό που έλεγε για τουρκική μειονότητα, ναι, και λοιπά. Οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι, ειδικά ο Ζέιμπεκ, εμείς είμαστε 8 χρόνια και τον ξέρω τον άνθρωπο καλά, ξέρω και τις απόψεις και τις θέσεις τους. Οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελληνική Βουλή μετά που τους εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Και αφήσουμε τώρα το προξενείο έστελνε mail, το τουρκικό, στήριξη των βουλευτών κλπ. Εγώ σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Η κυρία Μπακογιάννη, όταν είχε κάνει το κόμμα της τότε, είχε πάρει 2,5% πανελλαδικά και 17% στη Θράκη. Ήταν πρόταση η κυρία Μπακογιάννη του τουρκικού προξενείου τότε? Ας αφήσουμε λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κεφαλογιάννη σε αυτό που είπε, ότι τα θέματα της Θράκης είναι πολύ ευαίσθητα και κρίσιμα. Και όλοι πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, αλλά ας προσέξουμε και πώς διατυπώνουμε. Είδατε, έφυγε από την ατζέντα της καθημερινότητας η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια. Ο κάθε κακομοίρης δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Διαβάζω στη Νέα Κρήτη χθες ότι καταραίει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, 20.000 διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εμείς ασχολούμαστε εάν ο Ζέιμπεκ Χουσέιν είναι Έλληνας. Όταν ο άνθρωπος αυτός, υποψήφιος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πράγματι, ορκίζεται στο Ελληνικό Σύνταγμα. Θα καλέσουμε τον Ζέιμπεκ να μας πει αν είναι Έλληνας. Μάλιστα. Έλεος. Μέχρι εδώ αυτή η προπαγάνδα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Και επαναλαμβάνω, επειδή πράγματι αυτά τα θέματα είναι πολύ κρίσιμα και σοβαρά και πρέπει να τα διαχειριστούμε με ένα σωστό τρόπο, που διαχρονικά δεν τα έχουμε διαχειριστεί, διαχρονικά, ας σταματήσουμε. Ας σταματήσουμε. Και δεν είδα τα μέσα ενημέρωση, κύριε Δασκαλάκη, να τοποθετούνται ή να, για την επέσχυντη πραγματικά τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη ότι ή ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία ή δεν θα περάσετε καλά την επόμενη μέρα. Κύριε Μπαρητάκη,
τα πειρά του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται και προς το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τη στάση λέει, που κρατάτε πάνω σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα της Θράκης, λέγοντας ότι δεν έχετε μια ξεκάθαρη άποψη. Κύριε Δασκαλάκη, το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει ξεκάθαρη θέση στα θέματα της Θράκης. Είναι εθνικά θέματα. Εκεί πρέπει να υπάρχει ευαισθησία από όλους μας, πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και σε καμία περίπτωση στη Θράκη δεν μπορεί να γίνονται προεκλογικά παιχνίδια σκοπιμότητας. Είναι τα εθνικά μας συμφέροντα που οφείλουμε όλοι μας να τα προασπίσουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε στις εκλογές όλο αυτό το σκηνικό σαφώς μας βρίσκει αντίθετους και εμείς ζητάμε να υπάρχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς και είναι καταδικαστέα η στάση της Δούρας Μπακογιάννη με τον τρόπο που θύμιζε τον πολιτευτή της δεκαετίας του 50 που πήγε ως παλιός κομματάρχης να μιλήσει στη Θράκη. Είναι κάτι το οποίο είναι απογοητευτικό για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Και σαφώς θα πρέπει και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Έλληνες μουσουλμάνοι είναι όλοι. Δεν υπάρχουν τουρκική μειονότητα. Αυτά είναι ξεκάθαρα λυμμένα πράγματα. Να πούν ότι αποδέχονται για τη συνθήκη της Λοζάνης. Το έχει θέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατ' επανάληψη ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι συγκεκριμένη και πάνω σε αυτά τα εθνικά ζητήματα. Και βέβαια να επενθυμίσω τη στάση του ΠΑΣΟΚ πάνω στο θέμα της Θράκης, όπου ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου που καταργήθηκε η μπάρα τότε που υπήρχε στην περιοχή για να διαβεί σε ελληνικές κατοικίες τις μουσουλμανικές και το 5 της Χιλίας με την είσοδο στα ελληνικά πανεπιστήμια που δεν υπήρχε και έφευγαν τα παιδιά από την Κομωτινή, από τη Ροδόπη, από τη Θράκη γενικότερα και πήγαιναν στα πανεπιστήμια της Άγκυρας, ενώ σήμερα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια χάρη στις θέσεις, στις προτάσεις, τις εθνικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Θέλει λοιπόν εθνική πολιτική, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, όχι μικροπολιτικά παιχνίδια, όχι σκοπιμότητες, μακριά. Και ας απαντήσουν τι είδα αυτά τα mail, ξέρανε, δεν ξέρανε, αν υπάρχει κάτι σημαντικό, ας τα βρουν, αλλά όχι προς Θεού να πάμε στις εκλογές με εθνικά ζητήματα και τέτοια μέτωπα ανοιχτά. Εσείς κύριε Μαρινάκη, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα σας λέει ότι οι τρεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, εργαλειοποιούν το θέμα της Θράκης, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό από τα πραγματικά του προβλήματα και από αυτά που θα διωγγωθούν μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Έτσι είναι. Να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο από τη συνθήκη της Λοζάνης ότι είναι περί μουσουλμανικής μειονότητας πρόκειται, που βέβαια οι σκληρές συνθήκες ζωής που ζούσαν, όπως ζει και ο ελληνικός λαός συνολικά και όλος ο πληθυσμός της Θράκης, δυστυχώς είναι από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας μας, που συνολικά η χώρα υποφέρει. Είναι γνωστό ότι έχει σπρώξει ένα κομμάτι που δεν είναι όλοι τουρκόφωνοι. Είναι πομάκι, του έχει σπρώξει προς το τουρκικό προξενείο και παρεμβαίνουν. Και όντως θα προσανατολίζει από μεγάλα ζητήματα που θα δούμε το επόμενο διάστημα, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά και οι διευθυντήσεις που δοθούν στο Αιγαίο, που κατά γνώμη μας είναι επικίνδυνο για κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά δεν τα κρίσιμα να κουβεντιάσουμε. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πιέσεις πάνω στο αυτό το ζήτημα από το ΝΑΤΟ, από την Αμερική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λυθούν τα ελληνοτουρκικά. Που από τη μεριά μας θα είναι σκληρές παραχωρήσεις. Ήδη η συμμετοχή μας στον πόλεμο της Ουκρανίας, σαν χώρα, φεύγουν τεθωρακισμένα, πυροβολάνε από τα νησιά και πάνε στην Ουκρανία, δεν έχουν καμιά δουλειά. Ουσιαστικά αυτό εξυπηρετεί την άποψη της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση των νησιών. Είναι ένα επικίνδυνο ζήτημα. Εδώ η βάση που έχουμε στη Σούδα, η μεγαλύτερη βάση της Ανατολικής Μεσογείου και άλλες βάσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως της Αλεξανδρούπολης, συμμετέχει στον πόλεμο και γινόμαστε στόχος των αντιπάλων της Αμερικής, του ΝΑΤΟ. Γνωστό ότι ο πόλεμος είναι ουσιαστικά περιουσία μια μεριά και την άλλη μεριά ΝΑΤΟ-Αμερική. Ό,τι αυτό δηλαδή σημαίνει. Και βέβαια σε αυτά που ακούγονται στις απαιτήσεις της Τουρκία ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Είναι δηλαδή σημαντικά ζητήματα που όντως αυτά πρέπει να κουβεντιάσουμε, όπως και τα ζητήματα πραγματικά της ποιότητας ζωής που υπάρχει και στη Θράκη. Θα σταθούμε σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Διονέλη, θα ζητήσω την συναδελφική σας κατανόηση. Είστε άνθρωπος της τηλεόρασης. Θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και με την επιστροφή θα δώσω το λόγο σε εσάς. Έχω να σας πω όμως για το συγκεκριμένο βεβαίως, ζήτημα. Θα επιστρέψουμε βεβαίως, εσάς βεβαίως, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πάμε σε διαφημίσεις.
Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ωραία Αιχμής, Εθνικές Εκλογές 2023. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Διονέλη, συζητάμε για την αντιπαράθεση και αυτή την έντονη κόντρα που έχει ξεσπάσει με φόντο την Ροδόπη και, και τα πυρά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι είναι εξαιρετικά λυπηρό και θα έλεγα και ως ένα βαθμό απογοητευτικό για το πολιτικό μας σύστημα ότι συζητάμε τέτοιου είδους θέματα, είναι το ενδιαφέρον μας εστιασμένο στη Ροδόπη μόνο σε περιόδους εκλογών ή μόνο σε περιόδους, προσέξτε γιατί ξεκίνησε αυτό το θέμα τώρα, επειδή είναι ο μόνος νομός που ήταν ροζ στο χάρτη και έκανε την παραφωνία στο μπλε. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό, δεν βρίσκω άλλη λέξη, το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί. Ξέρετε, έχει τύχει να ταξιδέψω αρκετές φορές στην περιοχή αυτή και στα μειονοτικά χωριά. Είναι άνθρωποι εγκατελειμμένοι πραγματικά από το ελληνικό κράτος. Έχουν πολύ σοβαρά ζητήματα διαβίωσης εκεί. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα και με τις δύο, παρόλο που σε γενικές γραμμές συνυπάρχουν η ελληνική με τη μουσουλμανική κοινότητα. Ωστόσο, υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν. Και αντί να σκύβουμε συνεχώς πάνω από τη Θράκη, συνολικά όχι μόνο στη Ροδόπη, το θυμηθήκαμε τώρα επειδή κάποιος φωτογραφήθηκε μπροστά σε ένα πανό που έλεγε τουρκική μειονότητα, επειδή είναι αυτό το email του προξενείου που μπορεί να... η απαράδεκτη στάση της κυρίας Μπακογιάννη, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, και όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι πατριωτισμού δήθεν. Ξέρετε, ο Βρετανός συγγραφέας, ο Σάμιουελ Τζόνσον του 18ου αιώνα, έλεγε «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων». Άμα δηλαδή δεν έχεις να επιδείξεις μια σοβαρή πολιτική συνεργασίας και συνολικά όχι μόνο στη Θράκη, και με την Τουρκία θα έλεγα εγώ, εμείς τουλάχιστον αυτή είναι η θέση μας, ότι με τον τουρκικό λαό δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως και ότι έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα που μας ενώνουν παρά που μας χωρίζουν. Και ξαφνικά συζητάμε για το ποιος είναι περισσότερο πατριώτης, αν είναι ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ ή αν είναι ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ή αν πήγε ή δεν πήγε το email κλπ. Δεν είναι σοβαρή εθνική πολιτική. Ακόμα και το γεγονός ότι το συζητάμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τόσα χιλιόμετρα μακριά, δεν λέω ότι κακώς το συζητάμε, αλλά είναι μια συζήτηση που γίνεται με πολύ προφανή πολιτικάντικο στόχο και στόχευση συνολικά, χωρίς να έχει ουσία. Μακάρι να ξεκινούσαμε να συζητήσουμε για το τι μας ενώνει και τι μας χωρίζει με τον τουρκικό λαό, για το ποια είναι αυτά μπροστά μας, για το θέμα των εξορίξεων που αφορά και την Κρήτη, που αντί να είναι ζήτημα που οι δύο λαοί να πούν όχι, στόπ, οι εξορίξεις έτσι κι αλλιώς είναι λάθος και δεν έχουμε, μόνο προβλήματα θα φέρουν στη σχέση αυτών των δύο λαών. Καθόμαστε και συζητάμε ποιος φωτογραφήθηκε σε ποιο πανό και αν είναι πολύ. Εγώ τους θεωρώ όλους πατριώτες. Αν αυτό λύνει το πρόβλημα, σαν μέρα 25 σας μιλώ, θεωρώ ότι είναι όλη αυτή η συζήτηση εντελώς λάθος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ, έρχεται μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να υπηρετήσει τα συμφέροντα της Τουρκίας και να μοιράσω, να σπείρω δηλητήριο μέσα στο πολιτικό σύστημα, έναντι τελικά ποιου, του τάδε βουλευτή, έναντι της Νέας Δημοκρατίας, δηλητήριο ρίχνω στη σχέση μεταξύ των δύο λαών με αυτά τα πράγματα. Έξω από αυτή τη συζήτηση εντελώς σε ό,τι αφορά το ΜέΡΑ25. Κύριε Βασιλάκη, επιτρέψτε μου ένα δεύτερο. Βεβαίως, κύριε Βαρβάκη. Το παράδοξο είναι ότι τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Μητσοτάκης για εθνικοφροσύνη είχαν προηγηθεί, αν δεν κάνω λάθος, 6 Μαρτίου του 2018 στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, που ζήτησε ο Κασιδιάρης τότε από τον Μουσταφά Μουσταφά να αποχωρήσει από την Επιτροπή γιατί ήταν πράκτορας των Τούρκων μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και σήμερα έχουμε, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, και κάποια στιγμή ο Μιχαλολιάκος ζήτησε από τους 4 βουλευτές να κάνουν, 3 βουλευτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουν την ίδια δήλωση. Εκεί επανερχόμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μείζον ζήτημα και πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Κεφαλογιάννη, σε αυτήν την ανίποτη τραγωδία που εξακολουθεί να μην έχει τέλος και σήμερα βρέθηκαν ακόμα δύο σωροί αγνοωμένων από το ναυάγιο στην Πύλο, όπου στη σκιά αυτής της τραγωδίας έχει ξεσπάσει και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Δεν θα άφηνα, λέει εγώ, μετανάστες να πνιγούν, είπε ο κύριος Τσίπρας, και θέλω λίγο το σχολείο σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να συγκρίνει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ,
όπου ήταν μια πολιτική ανοιχτών συνόρων, όπου το 2015 περίπου 1 εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν μέσα από το ελληνικό κράτος και στην ουσία κάποιοι μείναν στη χώρα μας, κάποιοι συνεχίσαν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη. Να θυμίσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έχει τηρήσει μια αυστηρή, μεν αλλά δίκαιη πολιτική όσον αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Έχουν μειωθεί οι ροές κατά 90%. Πλέον μόλις το 10% των ροών προς την Ευρώπη περνάει από τη χώρα μας, είτε από τα θαλάσσια σύνορα είτε από τα χερσαία, σε αντίθεση με το 2015-2019, όπως στην ουσία το 75% των ροών περνούσε μέσα από τη χώρα μας. Και ταυτόχρονα να θυμίσω, και τελικά να κάνουμε και τη σύγκριση ποιος είναι πιο πολύ ανθρωπιστής, ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή επί αριστεράς, είχαμε αυτές τις άθλιες συνθήκες στα κέντρα και στα διάφορα σημεία κράτησης όλων αυτών των ανθρώπων, είτε λέγεται μόρια, είτε λέγονταν ειδωμένοι, και εικόνες οι οποίες η χώρα μας είχε καταδικαστεί από διαφόρους οργανισμούς, σε αντίθεση με αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, όπου πράγματι τα νησιά μας έχουν αποσυμφορηθεί. Υπάρχουν πολύ πιο ανθρώπινες συνθήκες για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάποιοι ζητάνε άσυλο και κάποιοι δεν τυχαίνουν των συγκεκριμένων προβλέψεων, επομένως θα πρέπει να επαναπατριστούν. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε εμείς ως κυβέρνηση είναι, απ' τη μία, πράγματι διαφυλάξαμε τα ελληνικά σύνορα, τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, και καταφέραμε και είχαμε μια άψογη συνεργασία με όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Και από την άλλη, σε όσους πραγματικά έτυχαν και έπρεπε να έχουν είτε την παραμονή τους μέχρι να εξεταστεί το άσυλο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, στη συγκεκριμένη τραγωδία, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικοί χειρισμοί από την ελληνική πλευρά, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν ή να υπάρξουν πιο άμεσες αντιδράσεις από την πλευρά των Ελλήνων? Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, επειδή έχουν ακουστεί διάφορες πτυχές, μάλλον διάφορα σενάρια όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καταλήξει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες μαρτυρίες από την πλευρά του λιμενικού σώματος και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι ακόμα και σήμερα μου προκαλεί έκπληξη όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να επιτίθεται σε όλα αυτά τα συγκεκριμένα, αν θέλετε, δίκτυα των λαθροκινητών, όλων αυτών δηλαδή των δυστυχώς άθλιων δικτύων που στην ουσία εξαθλειώνουν αυτούς τους ανθρώπους, επιτίθεται στο λιμενικό σώμα. Άρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υπεύθυνη στάση και από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή συνεκτική πολιτική και όχι κάθε φορά που συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία να θυμόμαστε ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία, αναφέρομαι δηλαδή προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τραβάνε όλο το κουπί και οι υπόλοιποι να μην έχουν τις ευθύνες. Τραβά το διπλάσιο κουπί από ότι η Ιταλία, παρόλο που είναι χώρα πρώτης υποδοχής. Το λέω ότι τραβάει το κουπί σε σχέση και με τις υπόλοιπες χώρες και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναθεώρησης κάποιων πτυχών, ακόμα και του Δουβλίνου, όσον αφορά τις διάφορες μεταγκαταστάσεις και τις υποχρεώσεις που έχουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συζήτηση η οποία επί της αρχής υπάρχει μια συμφωνία, η οποία όμως χρήζει πάρα πολλών αλλαγών. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ήταν το άριστο. Σε κάθε περίπτωση όμως να πω, κύριε Δασκαλάκη, και κλείνω με αυτό, είναι ότι μια τέτοια τραγωδία, για άλλη μια φορά θα το τονίσω, δεν μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο εργαλειοποίησης μικροπολιτικής, όπως βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει πράγματι να πέσει φως σε όλες τις πτυχές αυτής της τραγωδίας. Φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να έχουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το πώς συνέβη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να οδηγηθούμε και για άλλη μια φορά θα το πω σε μια ευρωπαϊκή συνεκτική πολιτική όσον αφορά το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ο οποίος έχει μιλήσει και για συγκεκριμένες διόδους μετανάστευσης, νόμιμες όμως, όπου θα αποφεύγονται τέτοιου είδους τραγωδίες, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να μπουν και πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Κύριε Βαρδάκη, εσείς το κρατάτε πάντως το θέμα ψηλά στην προεκλογική ατζέντα και αυτό ακριβώς είναι και η νούμερο ένα κριτική που σας κάνει η Νέα Δημοκρατία, ότι πατάτε πάνω στα πτώματα για να κάνετε λίγο μικροπολιτική. Αν είναι δυνατόν. Κύριε Δασκαλάκη, ανεξάρτητα τι άποψη έχει ο καθένας για το μεταναστευτικό, πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να γίνεται η θάλασσα τάφος, υγρός τάφος ανθρώπων. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Κατηγορήθηκε ο Τσίπρας γιατί ζήτησε εξηγήσεις.
Δεν ξέρω τι διαφορετικό έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από αυτό που έκανε την επομένη ο Ντογιάκος, εισαγγελέας. Να ζητήσει μια έρευνα. Και μάλιστα το οξύμορο είναι ότι ζήτησε η έρευνα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό μπορεί να μας το απαντήσει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή η έρευνα πρέπει να μείνει μυστική. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Και βέβαια δεν πρέπει να εργαλειοποιείται ο ανθρώπινος πόνος σε καμία των περιπτώσεων ή να γίνεται μικροπολιτική ζήτηση. Όμως, όταν μαθαίνουμε ότι το λιμενικό ήδη έκανε, κύριε Δασκαλάκη, παρέμβαση. Ήδη είχε κάνει παρέμβαση. Και δεν τη συνέχισε. Όταν μαθαίνουμε σήμερα ότι έπλεε δίπλα ένα σκάφος το οποίο είχε τα πιο σύγχρονα μέσα, ακόμη και θερμικές κάμερες για καταγραφή των πάντων. Καταγραφή δεν υπάρχει. Δηλαδή, για να καταλάβω, λέτε ότι υπήρξε σκοπιμότητα. Εγώ δεν θα μιλήσω για σκοπιμότητα. Να πούμε για λάθος καλύτερα. Και να περιμένουμε την έρευνα. Δεκάδες νεκρούς. Ίσως και εκατοντάδες νεκρούς. Κύριε Δασκαλάκη, από όλες τις διεθνείς συμβάσεις, από το διεθνές δίκαιο, απορρέει ότι όταν ένα σκάφος κινδυνεύει, ανεξάρτητα σε ποια χωρικά ύδατα είναι και πού είναι η διεθνή, το κράτος μέλος που παρακολουθεί πρέπει να επεμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό λένε όλες οι τέσσερις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο. Γιατί η χώρα μας δεν το σεβάστηκε αυτό. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να ρίξω ευθύνες σε κανένα. Συζητείτε όμως. Θα δούμε από την έρευνα τι έγινε. Το απλό λέω. Δεν ελέγχαμε τα. Ήταν σε διεθνή ύδατα. Το ελικόπτερο που πετούσα πάνω σε ποιον αέριο χώρο ήταν. Στο δικό μας. Mm-hmm. Στο FIR το δικό μας. Δεν βλέπαν τους ανθρώπους ότι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και ζητούσαν βοήθεια. Δεν τους έδωσαν νερό, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί δεν ειδοποιούσαν τη Frontex. Γιατί αντί νερό, μάλιστα μαζί με το νερό, να δώσουν και σωσίβια. Δεν τους έβλεπαν τους ανθρώπους σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Τους έβλεπαν. Μάλιστα. Γιατί δεν παρενέβησαν τότε. Και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή ακούγονται διάφορα. Δυστυχώς βρήκα κάποια στοιχεία σήμερα, και αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε σε ένα άλλο διαφορετικό επίπεδο. Συμφωνήσω με τον κύριο Κεφαλογιάννη ότι χρειάζεται ακόμα και αναμόρφωση του Δουβλίνου 2. Αλλά όταν βλέπω αυτά τα στοιχεία, είναι αποκαρδιωτικά. Ακούστε, κύριε Δασκαλάκη. Πνιγμή στη Μεσόγειο. 2022, 2.439. 2021, 3.231. 2020, 1.881. 2019, 1.510. 2018, 2.277. Είπα και το 18, για να μην νομίζει κανείς ότι εγώ θέλω να κάνω σπέκουλα με τους πνιγμούς. Και έχουμε στα μέσα του 23, 1.000, αν δεν κάνω λάθος, 0.37 πνιγμούς. Μάλιστα. Αυτό είναι που θέλουμε σήμερα. Αυτό θέλουμε για τις ανθρώπινες ζωές. Σχηματιζόμενων ανθρώπων που δεν φεύγουν από το κράτος τους, από οποιοδήποτε κράτος για να πάνε να κάνουν τουρισμό, φεύγουν για μια καλύτερη ζωή. Άρα ευθύνη όλων μας είναι. Κύριε, οι ευθύνες όμως δεν αποσιοποιούνται. Και γι' αυτό ζητήσαμε την έρευνα που ζητήσαμε, κύριε Δασκαλάκη, και θα το πάμε μέχρι τέλους. Και μάλιστα θα συνεχίσω από αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέταξε τον μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ να πιέσει και αυτό με την πλευρά του, για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις και να βάλει την κόκκινη γραμμή για να μην επιτρέψει ξανά τέτοιες τραγωδίες. Κύριε Δασκαλάκη, σίγουρα αυτή είναι. Συγγνώμη, κύριε Πατή, είναι μεγαλύτερη τραγωδία μετά το. Είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες. Τραγωδία στην ελληνική ιστορία. Είναι μια ναυτική τραγωδία που σαφώς δεν μας αφήνει διάφορος όταν τόσοι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μια τύχη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι γενικότερα το μεταναστευτικό, το προσφυγικό δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια χώρα, την Ελλάδα ή την Ιταλία ή την Μάλτα ή την Ισπανία, που είναι οι χώρες του Νότου που δέχονται αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Είναι ένα θέμα που πρωτίστως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεύει και να παρεύει σωστά και όπως πρέπει, και ειδικά στο σημείο που ξεκινούν το εμπόριο των ψυχών αυτών, δηλαδή οι δουλέμποροι που έχουν ταυτότητα, που αναπτύσσονται στις χώρες, είτε στην Τουρκία είτε στις βόρειες χώρες της Αφρικής, που δημιουργούν αυτά τα γεγονότα έναντι
σημαντικών χρηματικών ποσών που παίρνουν αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους και οι περισσότεροι πνίγονται δυστυχώς στη θάλασσα της Μεσογείου. Ένα θέμα λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δείξει την πυγμή που πρέπει να δείξει και κοφεύει από τη μια να έχει τον Ερντογάν που έχει πάρει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ να εργαλειοποιεί κατά το δοκούν το θέμα των μεσοατικών, πότε θα ανοίξει τις κάνονες, πότε θα κλείσει, πότε θα στείλει τις ορδές των μεταναστών, να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία η χώρα μας, η Ελλάδα, δυστυχώς από μόνη της δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Σαφώς και πρέπει στο ναυάγιο το προχθεσινό ανοιχτά της Πύλου να δοθούν απαντήσεις. Το έχουμε ζητήσει στο Πασόκ και έχει πει ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση οφείλει να δώσει όλα τα στοιχεία για το πώς έγινε, πώς εξελίχθηκε ακριβώς το τραγικό αυτό συμβάν και να αποδοθούν τα του Κέσσερα του Κέσσερα. Βεβαίως και δεν έχουμε να καλύψουμε κανένα. Όμως, κύριε Δασκαλάκη, το προσφυγικό απαιτεί λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να οριστούν και να μην είναι μόνο η χώρα υποδοχής εκείνη η οποία θα εγκαθίστονται οι μετανάστες, οι πρόσφυγες. Θα πρέπει να γίνεται καταμερισμός σε όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδώ υπάρχει θέμα και γι' αυτό λέμε και την αναθεώρηση του Ντουγκίνου 2. Γιατί εκεί καθορίζονται ο τρόπος με τον οποίο υποδέχονται και πώς κατανέμονται οι μετανάστες. Είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί εμπόδιο, διότι καμία χώρα, και ειδικά οι χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, δεν δέχονται να πάρουν αναλογικά ένα αριθμό μεταναστών. Άρα λοιπόν, θα πρέπει οι μετανάστες αυτοί και να περιθάπτονται στην Ελλάδα εφόσον έρχονται εδώ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κόσμο να πνίγονται. Θα πρέπει όμως να ακολουθούνται σημαντικές ενέργειες. Θα πρέπει να δούμε το μεταναστευτικό, αν μπορούν ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς με ειδικές συνθήκες, σε σωστές εργασιακές συνθήκες, να απασχοληθούν στον τομέα της εργασίας. Ποιοι μπορούν και πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Άλλο οι πρόσφυγες, άλλο οι μετανάστες, οι παράνομοι. Είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο και πολυσύνθετο θα έλεγα, το οποίο όμως θα πρέπει είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έτσι πρέπει να το δούμε. Πρέπει όλες οι χώρες της Ευρώπης να καθίσουν και να δουν, διότι τα κύματα της μετανάστευσης το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι μεγαλύτερα. Και δεν θα μπορέσει η χώρα μας ή ενδεχομένως κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις μεταναστευτικές ροές που θα ενδύνονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Για να μην θυμίσουμε και άλλους ανθρώπους. Δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι όλοι αυτοί που ψάχνουν μια καλύτερη ζωή, που έρχονται και πνίγονται στη Μεσόγειο. Από αυτή τη φράση σας θα θέσω το ερώτημα στον κύριο Μαρινάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ξανά να βιώσει η χώρα μας μια τέτοια τραγωδία από τον κύριο Κουτσούμπα, και την ίδια ώρα πρέπει επιτέλους η μεταναστευτική πολιτική να είναι, λέει, αυτή που πρέπει στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτή που πρέπει στην Ελλάδα, κύριε Μαρινάκη? Καταρχήν είναι απαράδεκτη η συνθήκη του Ελσίνκη και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που μετατρέπει τη χώρα μας και άλλες χώρες αποθήκες ψυχών. Να πούμε, υπάρχουν αίτια για τα μεταναστευτικά ρεύματα. Είναι οι πόλεμοι που συμμετέχει δυστυχώς και η χώρα μας σε αυτούς τους πολέμους. Εκατομμύρια έχουν φύγει από το Συρία, από άλλες χώρες. Υπάρχουν οικονομική εξαθλίωση μια σειρά χώρες. Έχουν χωριστεί οικογένειες που ξεκινούν από τις πατρίδες τους να πάνε να νοθούν τις οικογένειές τους, που δυστυχώς δεν μπορούν. Και η χώρα μας είναι ουσιαστικά ένα σκαλοπάτι για να πάνε κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη αυτό που ζητούν. Εμείς ζητάμε ότι να γίνεται επιλογή πραγματικά στις χώρες που ξεκινούν, που θέλουν να πάνε, και να πραγματικά τους δίνει τη άδεια να πάνε να μελωθούν με τις οικογένειές τους. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δεύτερο, να πούμε ότι είναι γνωστό ότι κάποιοι, ενώ μέσα στο θόρυβο του προεκλογικού, κρύβουν ότι έχουμε απανωτές τραγωδίες. Δηλαδή ήταν τα Τέμπη. Ήταν τα ασθενοφόρα που δεν έφτασαν ποτέ. Είναι τα εργατικά ατυχήματα που έχουμε. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες. Κατά τη γνώμη μας, το σύνθημα «Η ζωή μας στα κέρδη τους» είναι επίκαιρο. Είναι πολύ επίκαιρο. Και πραγματικά εδώ πρέπει να απαντήσουμε ποια είναι η απάντηση σήμερα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κυκλώματα μεγάλα που εκμεταλλεύονται εδώ τους ανθρώπους. Τέτοια κυκλώματα τους διακινούν είτε μέσω της Τουρκίας, είτε μέσω της Αιγύπτου ή της Λιβύης. Και κάποιοι σωπούν. Υπάρχουν κυκλώματα στο νησί μας. Διακινούν αυτές τις ψυχές. Έχουν αποκαλυφθεί και τελευταία. Και άλλες φορές πάντως από το ΚΚΕ έχετε θέσει αυτό το θέμα με Σαφώς. Τα κυκλώματα που Σαφώς. Έχουν παρακλάδια στο νησί. Σαφώς. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και διεξοδικά πέρα από πολιτική συζήτηση αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είναι και απαράδειγμα, βέβαια, η Μόρια, αυτό το έχουμε ξανατοποθετηθεί, νομίζω γνωστά είναι. Η θέση μας συνολικά η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που συμμετέχει βέβαια ενεργά
με όλες τις κυβερνήσεις και η χώρα μας. Δείτε τώρα. Κύριε Διονέλη, πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα δώσω το λόγο σε εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, 11 ακριβώς εδώ σε ώρα αιχμής. Επιστρέψαμε, βεβαίως προσαρμοσμένοι σε αυτόν τον προεκλογικό διάλογο που αναπτύσσεται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κρήτη TV. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Διονέλη. Συζητάμε για την τραγωδία στην Πύλο. Έχει κάνει πολλαπλές τοποθετήσεις πάνω στο θέμα ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, και συνολικά τα στελέχη του Μέρα 25 και νομίζω είναι ένα ζήτημα στο οποίο ξανά βρισκόμαστε να συζητάμε πάντα με αφορμή τραγωδίες. Συνειδητοποιούμε όλοι τι σημαίνει να έχεις τουλάχιστον 500-600 ανθρώπους νεκρούς αυτή τη στιγμή. Γιατί είχε πάνω 750 ανθρώπους αυτό. Και έχουν διασωθεί 100. Και όλους τους άλλους πρέπει να τους θεωρούμε νεκρούς. Και πάνω σε αυτή την τραγωδία πάλι κάνουμε μικροπολιτικό παιχνίδι, πάλι αρνούμαστε να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο οδηγεί σε αυτές τις τραγωδίες και συζητάμε τώρα για το ποιος αναγνωρίζει περισσότερο ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Χαιρώ πολύ ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Σαφέστατα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Λοιπόν, ποια είναι εκείνα τα κόμματα που χτύπησαν το χέρι στο τραπέζι και είπαν για την αναθεώρηση της συνθήκης Δουβλίνο 2. Ποια είναι εκείνα τα κόμματα που πήγαν στην Ευρώπη, όπως πήγαμε για άλλα θέματα στην Ευρώπη, που υποτίθεται ότι αν λέει κάτι η Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από αυτό και δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς. Mm-hmm. Εμείς λέμε βέτο σε όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή αυτό είναι ένα κομβικό ζήτημα για την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα γίνεται υγρός τάφος και επειδή σηκώνει όντως δυσανάλογο βάρος σε αυτή την ιστορία, βέτο σε όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι να αναθεωρηθεί η συνθήκη Δουβλίνο 2. Το τολμάτε, κύριοι των τριών μεγαλύτερων κομμάτων. Αυτή είναι η θέση του Μέρα 25. Μπορεί σήμερα να συζητήσουμε για το τι είναι εκείνο που οδηγεί τους ανθρώπους να ψάχνουν τους θαλάσσιους δρόμους και να πνίγονται. Δεν είναι ο φράχτης στον Εύρο, τον οποίο τον ξεκίνησε το Πασόκ επί Παπουτσί, αν θυμάστε καλά, τον κατακεράβνωνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι και σήμερα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και προς τιμήν τους στέκονται μπροστά στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και λένε ότι ο φράχτης είναι που σκοτώνει τους ανθρώπους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμως είναι υπέρ του φράχτη. Για να μην μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία, άκουσα τον κύριο Κεφαλογιάννη να μετράει πόσους λιγότερους μετανάστες είχαμε και δεχτήκαμε στην τετραετία τους. Και λέω, μέτρηση για τους νεκρούς έχετε κάνει, κύριε Κεφαλογιάννη? Γιατί σταμάτησε το πρόγραμμα Εστία επί Νέας Δημοκρατίας, που προς τιμήν του το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος. Mm-hmm. Γιατί σταμάτησε το πρόγραμμα Εστία που ήρθαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι στην Κρήτη, εδώ στις γειτονιές μας? Τα παιδιά μου εμένα πήγαιναν στο σχολείο και είχαν παιδιά που ήταν από το Αφγανιστάν, ζούσαν σε διαμερίσματα και δεν άνοιξε μύτη κυριολεκτικά, γιατί δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα. Και μπορώ να πω ότι έγινε και πιο πλούσια η εκπαιδευτική διαδικασία με το να υπάρχουν και τέτοια παιδιά μέσα στο σχολείο μας. Γιατί σταμάτησε αυτό από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί θέλει τώρα να τους κλείνει μέσα σε κάμπ? Γιατί πάμε στη λογική, αν θυμάστε, του κυρίου Πλεύρη που έλεγε να κάνουμε κόλαση τη ζωή των μεταναστών? Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και δυστυχώς την υιοθετεί και η Ελλάδα. Γιατί ενώ μπορούμε σε άλλα ζητήματα να χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι, θα σας θυμίσω την υπόθεση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που και εκεί είχαμε πρόσφυγες που ευχαρίστως και καλά έκανε. Τους δέχτηκε η Ευρώπη, τους Ουκρανούς πρόσφυγες, γιατί είναι λευκοί, γιατί είναι ξανθοί, γιατί έρχονται ευθεία, όπως έλεγε ο κύριος Μηταράκης, δεν έρχονται από τεθλασμένες γραμμές. Γιατί εκεί, όταν πήγαμε να επιβάλλουμε κυρώσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία και είπε η Κομισιόν stop στην εμπορία του ρωσικού πετρελαίου με τάγκερ, πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε: κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω εφοπλιστικό κεφάλαιο, έχω εφοπλιστές στη χώρα και δεν τη δέχομαι αυτή την απόφαση. Και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και το κέρδισε κιόλας για τους εφοπλιστές. Όταν εμείς λέμε: χτυπήστε το χέρι στο τραπέζι για να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι, για να μην γίνεται η Ελλάδα αποθήκη ψυχών, τότε η Ευρώπη δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτοί είναι οι κανόνες. Λοιπόν, ποιο είναι η αιτία που δημιουργεί αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους νεκρούς, κύριε Μπαριτάκη, που σας ακούω με ενδιαφέρον να λέτε ότι οι λαθροδιακινητές, αυτοί που εμπορεύονται ψυχές, άμα τους σταματήσεις αυτούς έλυσες το πρόβλημα? Δεν είναι η εμπλοκή και της χώρας μας σε ό,τι αφορά τη λαιλασία των χωρών της Αφρικής? Γιατί δημιουργούνται πόλεμοι? Γιατί υπάρχει αυτή
η εικόνα. Θυμάστε τη συμφωνία για τις χώρες του Σαχέλ, όταν παίρναμε τα Ραφάλ και τις φρεγάτες, ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να εμπλακεί στρατιωτικά, αν χρειαστεί, σε βοήθεια της Γαλλίας που ακόμα παρεμβαίνει στις αποικίες της στην Βόρεια Αφρική και στην Κεντρική Αφρική. Αυτά δεν είναι που δημιουργούν τη φτώχεια και την εξαθλίωση των ανθρώπων που αναγκάζονται να βάζουν τα παιδιά τους μέσα σε βάρκες. Λοιπόν, τα συζητάμε αυτά ποτέ? Και έχουμε να φτάσουμε μπροστά σε μια τραγωδία. Υπάρχει σοβαρότατο ερώτημα για το λιμενικό, για το τι έγινε, γιατί μαθαίνουμε από ξένα μέσα, από άρα τον BBC. Συμφωνείτε στα ερωτηματικά που θέτει? Απολύτως συμφωνώ, διότι υπάρχουν ρεπορτάζ, δυστυχώς δεν τα μαθαίνουμε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και σας μιλώ και ως δημοσιογράφος τώρα. Πρέπει να ανοίξω το BBC όπως είμαστε στην κατοχή που ανοίγαν οι γονείς μας στην Deutsche Welle για να μάθουν τα νέα της Ελλάδας. Τα μαθαίνουμε από το BBC και από το CNN. Ότι το σκάφος αυτό ήταν 7 ώρες σταματημένο. 7 ώρες, καταλαβαίνετε. Έχεις εδώ μπροστά σου ένα σκάφος με 700 ψυχές, είναι 7 ώρες σταματημένο. Το λιμενικό και τα παραπλέοντα πλοία είναι δίπλα και βυθίζεται και σκοτώνονται οι άνθρωποι. Πνίγονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια σου. Και έρχεται ο κύριος Ντογιάκος, συγγνώμη κύριε Βαρδάκη, έρχεται ο κύριος Ντογιάκος να μου υποδείξει, να υποδείξει στην ελληνική δικαιοσύνη να κάνει έρευνα εν κρυπτό για να μην μάθουμε τίποτα. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη, αυτή είναι η ανεξαρτησία της. Και μου λέτε να εμπιστευτώ το λιμενικό. Δεν θα φτάσω ποτέ να πω ότι κάποιος από το λιμενικό ήθελε να τους βάλει να τους πνίξει. Ότι πνίγηκαν μπροστά του όμως είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ονομάστε το όπως θέλετε ο καθένας. Και αυτά τα περί του να μην κατηγορήσω τα σώματα ασφαλείας και να μην πούμε κακή κουβέντα για το λιμενικό, αν εδώ ένα λάθος που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Πολύ ελαφριά κουβέντα όταν έχεις 700 ανθρώπους που έχουν πνιγεί. Πολύ ελαφριά κουβέντα. Λάθος. Συγγνώμη, λάθος. Και είναι 700 άνθρωποι στον πάτο της θάλασσας. Και υποστηρίζουμε το φράχτη και υποστηρίζουμε την συμφωνία με την Τουρκία, την οποία τη θεωρούμε ασφαλή χώρα για τους μετανάστες. Λοιπόν, είναι ένα πλέγμα αυτό το μεταναστευτικό. Προφανώς, επειδή μπορεί να δεχτώ την ερώτησή σας ή ερώτηση από το. Και τι να κάνουμε, να ανοίξουμε τα σύνορα, να περνάνε όλοι. Αυτό θα μου έλεγε ενδεχομένως ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Βάλε το πρόβλημα σε ευρωπαϊκή βάση. Χτύπα το χέρι στο τραπέζι. Προφανώς πρέπει να αναλάβουν όλες οι χώρες το βάρος του προβλήματος όσον αφορά τη διαχείρισή του, δηλαδή ουσιαστικά. Σε όλη την Ευρώπη. Και όχι μόνο στη χώρα που μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών. Αλλά μέχρι τότε, προφανέστατα, αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα σε μια θάλασσα πρέπει να τους σώσεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο που εκείνη την ώρα που βλέπεις 7 ώρες σταματημένο ένα σκάφος με 700 ψυχές, με γυναίκες και παιδιά, θα μπορούσε να είναι το δικό μας και το δικό σας το παιδί. Κάποτε αυτός ο λαός, αυτή η χώρα, έστελνε μετανάστες με τον ίδιο τρόπο. Σε καράβια που φεύγανε για να πάνε στο Ellis Island και να τους κάνουν ελέγχους. Λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση, αυτή η μνήμη, η ιστορική μνήμη του λαού μας, πρέπει τουλάχιστον να σταθεί με σεβασμό και με ντροπή απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος. Όχι, δεν ακούγανε στην κατοχή Deutsche Welle. Λάθος θέμα. Τι, στο. Deutsche Welle, δεν ακούγανε στην κατοχή παππούδες μας και παρατεράδες. Τι είπα, όχι στην κατοχή. Τέλος πάντων. Ωραία, εντάξει, κάναμε και την. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες. Είναι μια διαχείριση του προβλήματος που πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Σαφώς και κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα αφήσει δυστυχισμένους ανθρώπους να πνίγονται στις θάλασσες. Εδώ υπάρχει ο ανθρωπισμός. Τι λένε τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη? Τι λέει ο κύριος. Ο Γερμανός Καγκελάριος. Ξέχασα το όνομα τώρα. Τι λέει ο Γερμανός Καγκελάριος που είναι και του κόμματος της ευρωομάδας σας, υποτίθεται, που κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Πότε πήγατε να χτυπήσετε το χέρι στη σοσιαλιστική πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να πείτε βάλτε το θέμα του Δουβλίνου 2. Εύκολο είναι να το λέτε εδώ στη συζήτησή μας. Όχι, δεν είναι εύκολο, το έχουμε βάλει. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι οι δυσκολίες που θέτουν τα βέτο, γιατί αυτές οι αποφάσεις δεν τα λέγουν έτσι απλά και έτσι εύκολα. Ναι, για τους εφοπλιστές μια χαρά δούλεψε το βέτο. Για τους εφοπλιστές, δεν σας αφορά του κυρίου Μητσοτάκη, δούλεψε μια χαρά το βέτο. Μια χαρά να το δω να δουλεύει για το λαό μας και να δουλεύει και για τους ανθρώπους που είναι ανήμποροι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, Μάρη. Πάντως δεν έχουμε ψηφιστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ αυτό θα πω. Δεν μπορώ να αποκοπώ. Ακούστε τώρα. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εκεί. Ναι, και πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική και συνείδηση. Λοιπόν, ναι, κύριε, την πολιτική που ακολουθεί, θα μπορούσαμε να συζητούμε για αυτό το τραγικό θέμα για πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς σε αυτό το πάνελ που δεν συμφωνεί ότι μιλάμε για μια τραγωδία ολκής, για μια τραγωδία
που δεν γνωρίζουμε μέχρι που μπορεί να φτάσει από τους εκατοντάδες αγνοωμένους. Θέλω να, να επιστρέψουμε λίγο στην καθημερινή. Είναι ακόμα το καλοκαίρι μπροστά μα και βεβαίως. Και σήμερα είχαμε πάλι διάσωση σε αστυνομικό. Δυστυχώς η Ελλάδα κάθε χρόνο βιώνει τέτοιες τραγωδίες. Όχι βέβαια σε αυτό το μέγεθος, αλλά τραγωδίες πολλές. Κύριε Κεφαλογιάννη, μένουν 6 μέρες πριν τις εκλογές και μία από τις βασικές κριτικές που σας κάνει η αντιπολίτευση, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ήδη λέει αποτυπώνονται τα πρώτα σημάδια αλαζονίας από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή η αλαζονία θα γιγαντωθεί και θα εκδηλωθεί ακόμα περισσότερο μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, εφόσον έχετε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση με ένα ποσοστό που είναι πάνω από αυτό που συγκεντρώσατε στις εκλογές του Μαΐου. Τι απαντάτε σε αυτές τις κριτικές, σε αυτό το σχολιασμό? Είναι πάρα πολύ απάντηση η απλή, γιατί πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει εκτός πολιτικού αφηγήματος. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει καμία δήλωση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που να είναι τόσο διθυραβική ή αν θέλετε αλαζονική. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή έδωσε τον τόνο ότι πρέπει να δουλέψουμε και για τις δεύτερες εκλογές αλλά κυρίως και για την επόμενη μέρα εφόσον μας θυμίσει ο ελληνικός λαός με την εμπιστοσύνη του και να σηκώσουμε μανίκια. Καταρχήν να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι και συνυποψήφιός σας τώρα, θυμνώ. Βεβαίως. Όταν λέμε συνυποψήφιος εννοείται με το. Συνυποψήφιος στην περιφερειακή ενότητα. Σωστά. Στο ψηφοδέλτιο. Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνω ότι. Αυτό θα ήταν είδηση. καταλαβαίνω τη δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ όταν έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη ήττα στις πρώτες εκλογές να προσπαθεί να βρει ένα πολιτικό αφήγημα. Το πολιτικό αφήγημα λοιπόν ποιο είναι, τόσο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, δώστε μας δύναμη να μην είναι παντοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω αυτό σαν επιχείρημα θα έλεγα ότι είναι αλαζονικό από την πλευρά τους και θα έλεγα ότι ήταν και ένα λάθος μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, γιατί παντοδύναμος είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Αν εκείνος κρίνει ότι ένα κόμμα πρέπει να πάρει ένα ποσοστό τέτοιο που να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ψέγουμε τον ελληνικό λαό για ποιο λόγο δίνει αυτή τα ποσοστά. Για παράδειγμα, τις προηγούμενες δεκαετίες και άλλα κόμματα, όπως και το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, έχει πάρει ποσοστά από τα οποία υπερβαίνανε ακόμα και το 45%. Κανείς τότε δεν έχει μιλήσει για παντοδυναμία ή για αλαζονία. Αυτό το οποίο λοιπόν εμείς επιδιώκουμε είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται πιο πλατιές κοινωνικές συμμαχίες. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, κύριε Σκαλάκη, ότι η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε σε περιοχές της χώρας όπου παλαιότερα η κεντροαριστερά ή ακόμα και η αριστερά ήταν πολύ ισχυρή, σε λαϊκές γειτονιές, σε εργατικές γειτονιές. Και ο μοναδικός λόγος που έγινε αυτό το πράγμα δεν ήταν ο φόβος να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το θετικό αφήγημα. Κάτι το οποίο κανένα κόμμα τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις ίσως, δεν κατάφερε να κάνει ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες εκλογές. Εμείς αντίθετα είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο πρόγραμμα. Ίσως είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, δεδομένου ότι εμείς το έχουμε καταθέσει επίσημα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα μπορεί κανείς ανά πάσα στιγμή να δει τι λέει το οικονομικό μας πρόγραμμα. Και σε αντίθεση λοιπόν με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία ασκήσανε μία αρνητική κριτική και δεν προτάξανε συγκεκριμένες πολιτικές, είδαμε ότι ο ελληνικός λαός τελικά αγκάλιασε το θετικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα δείτε δήλωση στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά μετά τις εκλογές, αλαζονική. Και ούτε και που θα δείτε στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός μας ξαναεμπιστευτεί με την ψήφο του στις εκλογές της Κυριακής. Ξέρετε ο κύριος Γεωργιάδης που είπε για τους 180 βουλευτές την επόμενη μέρα ακριβώς των εκλογών. Ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Διονέλη, την προηγούμενη φορά έκανε μια συγκεκριμένη δήλωση που δεν απηχεί την πλειοψηφία του στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Την έκανε όμως υπουργός της κυβέρνησης. Αντιπρόεδρος, αντιπρόεδρος του κόμματος. Κύριε Διονέλη, μίλησε για έναν πολιτικό στόχο. Το κάθε κόμμα υπάρχει ένα δικό του πολιτικό στόχο. Εσείς έχετε να μπείτε στη Βουλή, μπορεί να πούμε σε ένα πολιτικό στόχο. Αυτό ακριβώς λέω. Είπε ξεκάθαρα για 180 βουλευτές για αλλαγή του συντάγματος. Κύριε Διονέλη, και είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις χθες, νομίζω το ακούσατε τη δήλωσή του, ότι ακόμα και 180, αν μας θυμίσει ο ελληνικός λαός, θα επιδιώξουμε ευρύτατες κοινοβουλευτικές συμμαχίες. Για το Σύνταγμα έχω ακούσει αρκετές δηλώσεις από τον κύριο Μητσοτάκη με πρωτεύουσα την ιδιωτικοποίηση, την εγκατάσταση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι σαφέστατη η στόχη σας για το Σύνταγμα και θα τα δούμε προφανώς. Δεν σας διέκοψα ούτε μία φορά παρά τις τόσες ανακρίβειες που άκουσα πριν από εσάς. Για το Σύνταγμα, αλλά την πραγματικότητα είναι
Ότι δεν, να, δεν είναι αναθεωρητική αυτή η Βουλή, δεν μπορεί να υπάρξει. Επαναλαμβάνω, κύριε. Προτείνουσα. Ολοκληρώστε, κύριε Κυριακή. Το να υπάρχει ένα εκλογικό στόχο για αυτοδυναμία για 160, 170, 180 δεν είναι αλαζονικό. Είναι με βάση το ποσοστό το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή, αν εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, ενδεχομένως να δούμε και παραπάνω έδρες. Αυτός είναι ένας εκλογικός στόχος. Άρα σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αλαζονικό. Κύριε Βαρδάκη, φαντάζομαι ότι τις ημέρες που ακολούθησαν τις 21 Μαΐου και εσείς σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν και από τους εκλεγμένους βουλευτές και, και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεύτερο σε Σταυρού στο Ηράκλειο, μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε μια αυτοκριτική. Παρουσιάσατε ένα κοινωνικό συμβόλαιο που ομολογουμένως, παρακολουθώντας το και διαβάζοντας το με προσοχή, είχε και πάρα πολλά θετικά στοιχεία, πληστηριασμοί, η αύξηση του κατώτατου μισθού, ο μέσος μισθός, στοιχεία που έχουν να κάνουν με την παιδεία και την υγεία, με την κατάργηση της βάσης εισαγωγής, της κατώτατης βάσης εισαγωγής. Όμως όλα αυτά που πριν από λίγο καιρό ήταν και αιτία κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, δεν έπεισαν τον ελληνικό λαό. Τι είναι αυτό που έφταξε, τι είναι αυτό το οποίο πήγε λάθος? Εμείς. Γιατί μιλάμε για μια βαριά ήττα που έχετε στην πλάτη σας από την 21η Μαΐου και μετά. Κύριε Δασκαλάκη, πέραν από το, δεν θα το επαναλάβω, την προπαγάνδα των συστημικών μέσων ενημέρωσης που πραγματικά η καθημερινή στόχευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα. Ωραία, εγώ θα υποθέσω για την προπαγάνδα αυτή που λέτε. Είναι, επηρέασε τόσο πολύ αυτή η προπαγάνδα εξαιρώ, που είδαμε να χάνει τη μισή του δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιρώ, όχι μόνο, όχι, θα σας απαντήσω. Εξαιρώ τα τοπικά μέσα ενημέρωση που πραγματικά διαδραμάτισε και διαδραματίζουν ένα σοβαρό και σπουδαίο ρόλο όσον αφορά την ενημέρωση του κριτικού πολίτη των άλλων περιφερειών. Και εννοώ τα περιφερειακά μέσα ενημέρωση. Και τα σκαλάκια, η ευθύνη είναι δική μας. Εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Δεν κέρδισε ο Μητσοτάκης, χάσαμε εμείς. Και αυτό αποδεικνύεται. Τι κέρδισε ο Μητσοτάκης, δες τα ποσοστά που είχε πάρει τις προηγούμενες εκλογές. Είναι μισή μονάδα διαφορά. Αυτό έχει ακουστεί. Δεν νομίζω να είναι μισή μονάδα διαφορά από τις προηγούμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε. Και η ευθύνη είναι δική μας. Και αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Γιατί πράγματι δεν πείσαμε την κοινωνία. Είπατε τώρα. Δηλαδή, η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, και συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Βαρδάκη, είναι ίσως το σημείο αναφοράς αυτής της εκλογικής ανατροπής. Δηλαδή, και πριν από περίπου 3 εβδομάδες που κάναμε μια συζήτηση εδώ και ήταν πάλι ο κύριος Κεφαλογιάννης καλεσμένος, τον ρώτησα αν περίμενε αυτήν την ανατροπή. Στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, αλλά ειδικά στο Ηράκλειο, αυτήν την ανατροπή δεν την περίμενε ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ούτε και εμείς. Θα σας το πω πολύ απλά. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν στόχος μας είναι να συρρυκνωθεί η διαφορά, όχι να περάσουμε μπροστά. Ακριβώς. Κύριε Δασκαλάκη, είναι ανεξήγητο, πραγματικά. Πέρα από τις δικές μας ευθύνες, τις οποίες αναγνωρίζουμε και πρώτος εγώ. Και η ευθύνη δική μας είναι τώρα να πείσουμε την κοινωνία και για το πρόγραμμά μας που είπατε δύο κουβέντες, το ότι είναι κοστολογημένο με κάθε λεπτομέρεια και σε κάθε ευρώ. Αλλά να πω για το Ηράκλειο. Όταν εδώ στα πάνελ, κύριε Δασκαλάκη, ήμουν σίγουρος, όχι 100%, 1000%. Όταν σε αντιπαράθεση με υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όχι του κύριο Κεφαλογιάννη, κάποιον άλλο, είπαμε να αντιπαραθέσουμε το έργο που κάναμε στο νομό Ηρακλείου. Και εγώ είπα τότε ότι μέσα από δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, πραγματικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, κάναμε 4-5 εμβληματικά έργα, να μην τα επαναλαμβάνω, στο νομό Ηρακλείου. Και ρώτησα τον συγκεκριμένο υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πέστε μου ένα έργο που μπορείτε να πείτε στον κριτικό λαό, στον ηρακλειώτικο λαό, στον ηρακλειώτικο κόσμο, ότι κάνατε τα 4 χρόνια για να σε εμπιστευτεί ότι θα συνεχίσετε αυτό το έργο. Και ξέρετε τι μου απάντησε. Και γιατί το λέω. Απόντως του βουλευτή. Γιατί μπορώ να το τεκμηριώσω. Ό,τι λέει, κάναμε τα εγγένεια στο Μουσείο της Μεσαράς. Που κι αυτό είναι ψέμα, γιατί το Μουσείο της Μεσαράς, ένα εμβληματικό πράγματι για την περιοχή έργο, ξεκίνησε το 2012 και η μουσιολογική μελέτη έγινε το 2015. Και βέβαια το εγγενίασε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά όταν στα έργα που εμείς αντιπαραθέσαμε για το νομό Ηρακλείου, αεροδρόμιο, Μεσαρά, Αγία Πελαγία. Το αεροδρόμιο το λέτε για θετικό. Κύριε Διονέλη, ελάτε τώρα. Εγώ το λέω θετικό. Ξέρω, ελάτε τώρα. Ξέρω την άποψή σας, αλλά
Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ανεξήγητη ήττα. Ξέρω. Αλλά τουλάχιστον μίλατε το αεροδρόμιο. Κύριε Διονέλη, γιατί μπορεί να εξηγεί αρκετά πράγματα. Ξέρω τη δική σας άποψη. Την έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Θα τα πω μετά. Εγώ επιμένω, ναι, να τα πείτε μετά. Εγώ επιμένω πράγματι ότι είναι ένα έργο που θα δώσει πνοή όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Εάν βέβαια υπάρχουν κάποιες παθογένειες. Κύριε Βαρδάκη, να σας το πω πολύ απλά. Το αποτέλεσμα λοιπόν. Δεν μας ικανοποιεί. Την τετραετία που μας άφησε, που πέρασε, είχαμε στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο τεράστιες καταστροφές. Ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Που είναι ένας σεισμός τραγωδία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας συντοπίτης μας έχασε την ζωή του. Μείνανε εκατοντάδες άνθρωποι άστεγοι. Η πλημμύρα στην Αγία Πελαγία, όπου επίσης κατέληξε σε τραγωδία. Η πλημμύρα στην Μεσαρά, που επίσης κατέληξε σε τραγωδία. Οι τεράστιες καταστροφές στην Ανάληψη. Χερσόνησο. Χερσόνησο. Παρά λοιπόν το γεγονός. Ναι, επιχειρήσεις που δεν έχουν αποζημιωθεί. Παρά το γεγονός λοιπόν αυτών των πληγών. Εμείς λέγαμε 7 πηγές του Φαραώ χτύπησαν την Κρήτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά έχασε την δύναμή του, συρρυκνώθηκε απόλυτα. Σας λέω, ένα ανεξήγητο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν εξηγείται, κύριε Δασκαλάκη. Δεν εξηγείται. Παρά τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, αναλαμβάνομαι τις ευθύνες μας. Να συμπληρώσω αυτά που είπατε και θα πω μια κουβέντα παρακάτω. Ορίστε, Νέα Κρήτη. Αρνητικό ρεκόρ στην Κρήτη, 20.000 διακοπές ηλεκτρικού. Ακούστε, να το, κύριε Κεφαλογιάννη. Ρεπορτάζ της Νέας Κρήτης. 20.000 εντολές σε 4 μήνες. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεύτερο δημοσίευμα σήμερα. Ατέλειωτες οι λίστες αναμονής στο Παγνί. Νέα Κρήτη. Ατέλειωτες οι λίστες αναμονής στο Παγνί. Καταραίουν οι εργαζόμενοι. Λιποδημικά επεισόδια στο Πανεπιστημιακό. Ναι, αλλά οι πότε συνέβησαν. Δεν αυτό ακριβώς. Πότε ξανασυνέβησαν αυτά. Ναι. Και έρχομαι και επαναλαμβάνω για το Αρκαλοχώρι. Όταν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, τώρα με ενημέρωσε ο κύριος Μπαρτάκης ότι ο Τριαντόπουλος ήταν σήμερα στο Αρκαλοχώρι. Όταν στο Αρκαλοχώρι έχουμε από τους 800 φακέλους, 15 μου είπαν προχθές, από τους 7 πήγαν 15 διεκπεριωμένοι. Τελειώνω. 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 Εμείς εδώ πέρα το έχουμε αναδείξει εκατοντάδες φορές. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, και επειδή το είχατε αναδείξει και επειδή εδώ στα πάνελ ξέρατε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που κάναμε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου που υπερβαίνουν τις 30, μόνο οι δικές μου. Και αν βάλουμε τον άλλο συναδέλφο, υπερβαίνουν του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ και άλλου συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ, υπερβαίνουν τις 150 τροπολογίες παρεμβάσεις. Και σήμερα βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμη μετέωροι. Και πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, στο χωριό του Ανδρουλάκη. Υπεξηγήστε μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θέλω να μιλώ απλά και κατανοητά. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν απευθυνόμαστε σήμερα. Και τους λέμε, δέστε όχι μόνο τα προγράμματα, αλλά δέστε και το έργο που κάναμε στο νομό Ηρακλείου επί 4 χρόνια. Σαν ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Βαρδάκη, ολοκληρώστε. Δέστε το έργο, δέστε τα προγράμματα, κρίνετε. Και όταν πάτε στην κάλπη, και μην ξεχνάτε κύριε Δασκαλάκη, το 20% του ελληνικού λαού αποφάσισε πάνω από την κάλπη. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν ζητούμε σήμερα να μας κρίνουν όχι μόνο από το πρόγραμμά μας, αλλά και από τα έργα, από το έργο που κάναμε τουλάχιστον στο νομό Ηρακλείου τα 4 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παρητάκη, εσείς στο ΠΑΣΟΚ, στον προεκλογικό διάλογο, προσπαθήσατε και επιτυχώς, τώρα μπορώ να το πω, το καταφέρατε να μην πάτε τη συζήτηση πιο παρελθοντικά. Και τι εννοώ. Εμφανιστήκατε σαν ένα κόμμα που έχει μια πορεία 4-5 ετών, έναν αγεννημένο ΠΑΣΟΚ που επανέρχεται για να κάνει τη διαφορά και γιατί όχι μετά από λίγο καιρό να διεκδικήσει και την κυβέρνηση. Προς το παρόν διεκδικείτε τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως, οι κριτικοί δεν ξεχνούν. Και γιατί το λέω αυτό. Πάρα πολλά χρόνια, και τη δεκαετία του 90 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, η Κρήτη είχε ένα πανίσχυρο ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα είχε ένα πανίσχυρο ΠΑΣΟΚ, όμως φτάσαμε στο 2023 να διεκδικούμε ακόμα έργα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει το 1995. Κύριε Δασκαλάκη, το ΠΑΣΟΚ και θα σας υπενθυμίσω, ήμουνα μικρό παιδί, ήμουνα 6 ετών το 85. Το ΠΑΣΟΚ πήρε στο νομό Ηρακλείου 63%. Ναι. Το 81 μπήκα στο αρχείο και τα βρήκα κοντά στο 70%. Αλήθεια. Και βεβαίως και στα μεταγενέστερα χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εκεί στο 45-50-55 ήσασταν. Οι πολίτες τίμησαν το ΠΑΣΟΚ τότε και το ΠΑΣΟΚ πραγματικά ξεκίνησε
από το να κάνει την λεγόμενη κοινωνική διαστρωμάτωση, να έρθει μεσαία τάξη. Θυμάμαι δηλαδή στην Ιράκ που ήμουν παιδί του 6-1. Έξι βουλευτές Πασόκ, ένας Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ήταν όμως τότε οι εποχές που ήταν ο απόλυτος πλούτος και η απόλυτη φτώχεια. Τότε ως έπαιρνα στο ψηφοδέλτιο είχε ρημπαριτάκι και κλέγονταν. Ακριβώς. Ήταν νομίζω 7-1, 6-2, έτσι πηγαίνανε οι αναλογίες. Πράγματι έτσι ήταν. Το Πασόκ λοιπόν πρόσφερε στην ελληνική κοινωνία την μεσαία τάξη, ισχυροποίησε τους θεσμούς, ισχυροποίησε. Να πάμε και στα έργα. Μην ξεχνάμε τις δομές υγείας που υπάρχουν σήμερα, όλες οι δομές υγείας στην Κρήτη, τα μεγάλα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα μου πείτε το γενικό. Όλα τα και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, ναι, και στον Άγιο Νικόλαο και τα κέντρα υγείας που έχουν σώσει ζωές, πολύτιμες ζωές. Σε έναν τρόπο όμως που μας στέλνει στα νοσοκομεία. Ευτυχώς είχαμε νοσοκομεία για να πάμε από τα τυχεία. Δεν υπήρχε τίποτα λοιπόν και φτιάξει ένα σύστημα υγείας. Να πάμε στον αθλητισμό. Δείτε πόσα γήπεδα, πόσα αθλητικά κέντρα, πόσα κολυμβητήρια που ήταν για τα παιδιά μας αναπτύχθηκαν όλες αυτές τις δομές επί Πασόκ. Άρα λοιπόν, δείτε τις δομές του αθλητισμού. Τα στάδια, σε κάθε γωνιά, στα χωριά μας που υπήρχαν τα γήπεδα, ο αθλητισμός που έδωσε διέξοδο στα παιδιά μας. Να πάμε και σε άλλες κοινωνικές δομές, παιδική σταθμή που δεν υπήρχαν. Πόσοι κοινωνικοί, βραφικοί σταθμοί, κοινωνικές δομές, τα κηφί, τα κέντρα για τους γέροντες, όλα αυτά τα καπί, τα οποία είναι δημιουργήματα κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Την ανακατανομή του πλούτου, όπως σας είπα, και την μεσαία τάξη, είτε σε μισθωτούς, είτε συνταξιούχους, είτε στους αγρότες μας, στους αγρότες. Πόσες επενδύσεις έγιναν στον αγροτικό τομέα. Μπορεί να μην τα είχαμε τα προβλήματα, αλλά έγιναν σημαντικές επενδύσεις και ο πρωτογενής τομέας αναπτύχθηκε και έφερε οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Θα μου πείτε, μα δεν κάνετε το βόρειο δικό άξονα. Ναι, γιατί όμως μην ξεχνάμε ότι και εδώ υπήρχε μια συγκεκριμένη λογική της χρηματοδότησης, διότι άλλο το μοντέλο χρηματοδότησης που διεκδικούσαν και έπρεπε να γίνει μέσα από δημόσιο χρήμα που δεν υπήρχε. Όλες οι μεγάλες υποδομές που έγιναν στην Ελλάδα έγιναν με ένα συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότησης. Έτσι, δεν έγιναν με δημόσιες επενδύσεις. Άρα λοιπόν πηγαίναμε. Εγνατία Οδός είναι με σύμβαση παραχώρηση. Πώς είναι η Εγνατία Οδός? Βέβαια. Τώρα δεν είναι. Είναι με διόδια. Δημόσιο έργο είναι. Δημοσιακά ναι, έχει παραχωρηθεί η συντήρησή τη, όλα αυτά τα ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί. Και το λέω αυτό διότι και στο θέμα του μεγάλου οδικού άξονα του ΒΟΑΚ, χρήματα όποτε υπήρχαν κατά διαστήματα μπορεί να μην φτιάχτηκαν όμως κάποια τμήματα ως δημόσιο έργο. Σήμερα έχουν πάει σε ένα άλλο μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο δεν απέχει από αυτό το οποίο διεκδικούσαν παλιότερα και από ό,τι φαινόταν τελικά δεν θα μπορούσε να γίνει. Με διόδια σήμερα, έτσι, και συμφωνείτε. Αυτό το είπα, ότι άλλαξε το μοντέλο χρηματοδότησης. Ναι, αλλά συμφωνείτε, αυτό λέω. Για τα διόδια συμφωνείτε προφανώς. Να τα λέμε όλα, δηλαδή να μην. Να τα λέμε όλα, κύριε Μάρη και κύριε Διονέλη. Σαφώς ξέρω πολύ καλά ότι τέτοια μεγάλα έργα, γιατί συγκρίνω με τα μεγάλα έργα, η Αττική Οδός και όλα αυτά που έχουν γίνει. Και ο άλλο νησί έχει διόδια. Μία συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Τώρα από εκεί πέρα. Υπάρχει νησιωτική περιοχή με διόδια πουθενά στην Ευρώπη. Εμείς δεν λέμε να μπουν στον κύριο Σπίρτζη, το έχετε πει αυτό, κύριε Βαρδάκη. Ορίστε. Στον κύριο Σπίρτζη, το έχετε πει αυτό, κύριε Βαρδάκη. Να σας βάλω να ακούσετε δήλωση του Σπίρτζη. Μπροστά στο Τσίπρα. Θα έρθει η ώρα που δεν θέλω να διακόπτω, αλλά. Το δικό σας σχέδιο. Σαφώς έχει ανάγκη. Και εμείς στηρίζουμε τα δημόσια έργα της Κρήτης που πρέπει να γίνουν. Σας είπα ότι το Πασόκ προσέφερε πάρα πολλά και στον τομέα της Κρήτης σε υποδομές και το δίκτυο, το επαρχιακό που υπάρχει σήμερα. Αυτό το δίκτυο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κρήτης επί Πασόκ έγινε. Μάλιστα. Έτσι. Όλοι οι άξονες του επαρχιακού δικτύου που έχουν γίνει και που με αυτό εξυπηρετείται σήμερα και ο πρωτογενής τομέας και οι κάτοικοι και ο τουρισμός της Κρήτης, το Πασόκ το έχει δημιουργήσει. Κακά τα ψέματα. Βλέπουμε όμως εδώ, να σας πω κάτι. Πολύ το φράγμα της Πλατιώτισσας, ας πούμε, το οποίο το ξεκίνησε το Πασόκ, ότι εδώ και 4 χρόνια έχει μείνει στάσιμο. Τα τελευταία 4 χρόνια, κύριε Δασκαλάκη, δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Μεσαράς, το οποίο πρέπει να προχωρήσει. Ή ποια καινούργια έργα στον πρωτογενή τομέα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θα τα δούμε λοιπόν, όλα αυτά, σε σχέση με αυτά που παρέδωσε το Πασόκ. Προτού πάω στον κύριο Μαρινάκη, θα πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές, στην τελική ευθεία και για την απόψινή συζήτηση, έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαρινάκη. Στην αρχή της συζήτησης αναφερθήκατε στον στόχο σας.
Τα πειρά από τους υπόλοιπους είναι ότι η άποψή σας είναι πάντοτε σταθερή και όχι, λέει, ρεαλιστική, ακόμα και στα θέματα προσέγγισης της καθημερινότητας. Ρεαλιστικότατη είναι η πρότασή μας και μάλιστα αναφερθούμε συγκεκριμένα το ζήτημα της ακρίβειας. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις και με προτάσεις νόμου στη Βουλή. Να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός και η σύνταξη αντίστοιχα σε αυτούς που έχει κοπεί, μνημονικές πρόσεις. Να μην έχουμε ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, ψωμί, ζάχαρη, αλεύρι, ο φόρος κίνησης, στα καύσιμα που έχουν πάει στα ύψη. Στα ύψη. Να είναι μια σειρά προτάσεις που δυστυχώς δεν έγιναν αποδεκτά από τους υπόλοιπους. Δεν είναι στα συγκεκριμένα πλαίσια. Διαφωνούμε. Έχουν συνυπογράψει οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δυστυχώς μπορεί να έχουν κοκορομαχίες, αλλά τα άλλα κόμματα έχουν συμπογράψει. Έχουν προγράψει μνημόνια τα προηγούμενα χρόνια, έχουν προγράψει το Ταμείο Ανάκαψης και μπορούν προεκλογικά να λένε διάφορα, αλλά έχονται αυτοί πραγματικά που κάνουν κουμάντο, πρόσωποι των ανωνύμων εταιριών, λέμε εμείς. Τι λέει η κυρία Λαγκράντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Ξεχάστε οποιασδήποτε αυξήσεις. Λέγονται προεκλογικά στην Ελλάδα. Αυτό λέει. Τι άλλο λέει? Πιο ακριβά δάνεια. Γιατί λέει πρέπει να συγκρατηθεί η λαϊκή κατανάλωση και να έχουν, όπως το λένε, πτώση του πληθωρισμού. Αυτή είναι η πρόταση. Τι λέει ο κύριος ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος? Δεν υπάρχει, λέει, δημοσιονομικός χώρος να υλοποιηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων. Και τι απαιτεί? Να παταχθεί η φοροδιαφυγή των αυτοαπασχολούμενων, γιατί οι μεγάλοι έχουν φοροαπαλλαγές. Ουσιαστικά των μικρών επιχειρήσεων, και να λυθεί το ζήτημα. Η Κομισιόν με την Ιαρήνη Σύνοδο τι είπε? Ξεχάστε αυξήσεις στους μισθούς. Είναι τα 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαψης, που πρόσφατα αναγνώρισε την μνημόνιο ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Προεκλογικά έλεγαν όλοι. Το έχουμε υπογράψει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τι έλεγαν? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει ότι είναι μνημόνιο. Και τι λέει? Ξεχάστε οποιαδήποτε αύξηση στο μισθό μέχρι το 27. Ξεχάστε παγώνουν οι τριετίες. Ξεχάστε και δόμαστε τις κοινωνικές δαπάνες στην παιδεία, υγεία, πρόνοια που έχουν περικοπεί και έχουν πάει στα τάρταρα. Και μια υπόθηκε και προηγουμένως για την παιδεία, την υγεία. Είναι δραματική κατάσταση. Και μιλάμε τώρα ότι έχουν γίνει έργα πριν 30, 40, 50 χρόνια, αλλά οι ίδιες αυτά τα κόμματα τα έφεραν στα τάρταρα και στην ιδιωτικοποίηση. Προστελεχωμένα τα νοσοκομεία και όλες τις υπηρεσίες, μειώσει τα παρόν τα τελευταία 15 χρόνια και την παιδεία και την υγεία, και σημαντικοί τομείς να σπρώχνονται προς τον ιδιωτικό τομέα. Άλλοι μεγάλοι τομείς, ενέργεια, νερό, ιδιωτικοποίηση. Υπάρχουν οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ψηφιστεί από τα συγκεκριμένα κόμματα. Μάλιστα. Η φορολογία, από πού προέρχεται? Δυστυχώς, από τους μεγάλους. Είναι ελάχιστο, 5%, και από τη μεγάλη πλειοψηφία, το 95% του ελληνικού λαού, πληρώνει το 95% της φορολογίας. Και μάλιστα το 67% είναι οι έμεση φόροι. Και για μια μιλήσαμε για έργα στην Κρήτη, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο έλλειμμα υποδομών υπάρχει. Τον ΒΟΑΚ, τον υποσχόταν οι κυβερνήσεις 40 χρόνια. Προεκλογικά ερχόταν και λέγανε την επόμενη τετραετία θα γίνει. Όπως και μια σειρά, 1 εκατομμύριο κυβικά νερού στη Χανιά πέφτει στη θάλασσα. Και νερό δεν έχουμε περιοχές να πιούν. Όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη ακόμα χειρότερα. Και πώς γίνεται σήμερα ο ΒΟΑΚ, μια και αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές? Γίνεται με χρήματα τα δικά μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, του κρατικού προϋπολογισμού, θα δοθούν σε μεγάλες εταιρείες. Και με ουσιαστικά χαράτσι που τα πληρώνουμε με τα διόδια. Θα είμαστε όντως ο μοναδικός δρόμος που δεν θα υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Ενώ υπήρχε οδηγία ότι πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός δρόμος που κάποιος δεν έχει να πληρώσει να μπορεί να μετακινηθεί. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, υπάρχει ο παλιά Εθνική Οδός. Εδώ το 65% του νέου ΒΟΑΚ θα κάθεται πάνω στον παλιό. Δεν μπορεί από τον Αποκόλλωνα, από ένα παράδειγμα. Μια επαρχία του Δήμου του Νομού Χανίων, για να πας στα Χανιά ή θα πας στα βουνά πάνω από τη Μαλάξα ή θα πληρώσεις. Είναι το μοναδικό στο νησί όντως που έχει στην Πεσόγειο διόδια. Και γιατί έγινε, γιατί γίνεται, το λένε οι ίδιοι.
Εδώ η κορυφαία στελέχη των κομμάτων τι λένε. Γίνονται για τις μεγάλες επενδύσεις. Δεν είναι για τους νεκρούς δηλαδή, που έχουμε κάθε χρόνο, αλλά για τις επενδύσεις που γίνονται είτε στη Λασίθη είτε στη Γκίσαμο. Επειδή ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός και θέλω να κάνουμε μία ακόμα τοποθέτηση, θα με επιτρέψει να πάω στον κύριο, κύριο Διονέλη. Κύριε Διονέλη, θέλω αυτή η τοποθέτησή σας να είναι επίσης σύντομη, για να προλάβουμε να κάνουμε μία ακόμα τοποθέτηση. Αν και έχουν υποθεί πολλά, θα το προσπαθήσω όμως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τον κύκλο αυτής της συζήτησης για το, αυτό το ανεξήγητο του Η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν μια κυβέρνηση τετραετίας με ένα σωρό βάρη, 35.000 νεκρούς στον κορονοϊό, υποκλοπές, Τέμπη, τελικά να βγαίνει αλόβητη, να κερδίζει και κάτι λίγο παραπάνω και να χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ 20 μονάδες. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Εγώ θα σας πω να χάνει η αριστερά συνολικά, γιατί και το ΜέΡΑ25 είναι στους χαμένους, ξεκάθαρα, σε αυτή την εκλογική μάχη. Και ακούω τον κύριο Βαρδάκη να λέει ότι είναι ανεξήγητο. Και λέω ότι για μένα τουλάχιστον, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, έχει πολύ σαφείς και πολύ προσδιορισμένες εξηγήσεις το γιατί η αριστερά υπέστη αυτή τη συντριπτική ήττα. Διότι έπαψε να είναι αριστερά. Διότι έπαψε να έχει ένα αφήγημα, ένα πρόταγμα. Θέλετε να σας πάρω τα κεντρικά ζητήματα ή τα τοπικά ζητήματα, επιγραμματικά μόνο λέω. Πολύ γρήγορα. Ακρίβεια, χρηματιστήριο ενέργειας. Μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή από τα τρία μεγάλα κόμματα να πει τι θα κάνει με την ακρίβεια? Πας στο ΣΥΡΙΖΑ και λες χρηματιστήριο ενέργειας και σου λέει εμείς το φτιάξαμε, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε και δεν μπορεί να δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Να την πάλι η Ευρώπη που δεν μας αφήνει. Άρα λέει δεν έχεις επιλογή. Ο πολίτης που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό έλεγε γιατί να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν θα αλλάξει κάτι. Θέλετε να σας πω για τα κόκκινα δάνεια. Κύριε Διονέλη, δεν έπεισε, εγώ συμφωνώ σε αυτό γιατί να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή γιατί να ψηφίσει ο ΠΑΣΟΚ. Όμως κάποιος θα μπορούσε να σας πει κάνοντας τον δικηγόρο του διαβόλου ότι θα μπορούσε να στηρίξει άλλα κόμματα που έχουν μια ξεκάθαρη, όπως λέτε, ακούστε, άποψη. Το να αφαιρέσεις από τον λαό ένα πολύ στοιχειώδες, το κομμάτι της, του βάρους που μας αναλογεί, το αναλαμβάνουμε ότι έπρεπε να πείθουμε δηλαδή περισσότερο. Δηλαδή θα το πω πολύ λαϊκά, έπρεπε η χασούρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν, την δεν είχε καθόλου ως αποδέκτη το ΜέΡΑ25. Ναι. Μπήκαμε σε μια ατέρμονη συζήτηση για Δήμητρες κλπ. Πράγματα από τα οποία δεν φεύγουμε προφανώς. Αλλά σήμερα ερχόμαστε να πούμε. Σας τύχησε η Δήμητρα. Και βέβαια μας τύχησε, διότι μπήκαμε σε μια συζήτηση άλλων κομμάτων. Ήταν ένα κόλπο της Νέας Δημοκρατίας για να την πει, αν μου επιτρέπετε τη φράση, στον Αλέξη Τσίπρα για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Βαρουφάκη. Έτσι κι αλλιώς το είχε κάψει ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της συνεργασίας, όταν μιλούσε για κυβέρνηση ηττημένων και ότι απαιτούσε να είναι πρώτος για να εφαρμοστεί απλή αναλογική. Αλλά η αριστερή λογική σε μια λογική συνεργασιών δεν τέθηκε ποτέ πάνω στο τραπέζι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται σήμερα, το δίνω αν θέλει και στον κύριο Βαρδάκη, με μια απίστευτη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας στη Διακαναλική χθες. Μία οχτακομματική βουλή θα είναι γραφική και απαξιωμένη. Είμαστε γραφικοί, κύριε Βαρδάκη. Τιμά την αριστερά αυτή η δήλωση. Και μάλιστα ότι αν έχει τόσα κόμματα θα παραπέμπει σε σκηνικό που θα παραπέμπει σε χώρες με απολυταρχικές κυβερνήσεις. Αυτός είναι ο ηγέτης που έφερε την απλή αναλογική. Αυτό μου θυμίζει περισσότερο Βορύδη που έλεγε ότι οι ιδέες της αριστεράς είναι ελαττωματικές και πρέπει να καταργηθούν. Αυτή την αριστερά θέλουμε σήμερα. Και θα απευθυνθείτε με αυτή τη δήλωση, σας τη δίνω αν θέλετε παρακαλώ να την έχετε υπόψη σας, με αυτή τη δήλωση θα έχετε πρόσωπο να κοιτάξετε τους αριστερούς ανθρώπους στα μάτια και να τους πείτε ότι αύριο μπορεί να συνεργαστούμε για να φέρουμε ένα καινούριο πρόταγμα. Προφανώς το ΜέΡΑ25 ήταν ακόμα του 3%, 3,4%, έχασε από όλη αυτή την απαξίωση της αριστεράς για την οποία έχει την κύρια ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι έχει την κύρια ευθύνη για τη δική μας ήττα. Εσείς μην βάζετε το κουκουέ μέσα στους χαμένους. Όχι, εσείς είστε, ξέρετε γιατί είστε στους κερδισμένους. Γιατί σε αυτό που πολλές φορές σας κατηγορούμε κι εμείς, ότι είναι άτεγκτο, δεν αλλάζει, δεν αυτό, σε αυτό τελικά δείξατε μια σταθερότητα και τελικά αυτό κέρδισε και εγώ οφείλω να το ομολογήσω. Λοιπόν, σε μερικά πράγματα πάψαμε η αριστερά να είναι εγωιτευτική, έπαψε να είναι αριστερά. Σε επίπεδο τοπικών έργων, μιλάει τώρα για διόδια ο ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που τα διόδια τα φέρει ο κύριος Πίρτζης. Σε επίπεδο Κρήτης, η προοδευτική διακυβέρνηση, αυτή η πολλά υποσχόμενη, έχει ήδη υλοποιηθεί εδώ και 4 χρόνια από το 19. Στην περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης είναι παράταξη ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη ψήφισε το καζίνο που θα φέρει καταστροφή στην τοπική κοινωνία, ψήφισε τις εξορίξεις, ψήφισε ένα καταστροφικό αεροδρόμιο που θα είναι πανάκριβο για να πας μόνο στο αεροδρόμιο. Μισό λεπτάκι. Ψηφίζει ανεμογεννήτριες την ώρα που αντιδρούν οι κάτοικοι πια. Ψηφίζει ένα σωρό πράγματα
με τη λογική του ότι είμαστε κεντροαριστερά. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα πια, είτε πάμε στα τοπικά ζητήματα, είτε πάμε στα κεντρικά ζητήματα, κόκκινα δάνεια. Τι λέει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να εγγυηθούμε τα 23 δις των funds. Μα πώς να είσαι γοητευτικός απέναντι σε μια κοινωνία που τελικά μέσα στην οδύνη της επιλέγει τον δυνάστη της. Αυτό συνέβη αυτή τη στιγμή. Σταθερότητα. Σταθερότητα. Είναι σαν εκείνο που μας λένε στα ρεπορτάζ ότι ο ασθενής είναι, λέει, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και εσύ ακούς το σταθερή γιατί σου δίνει ενδεχομένως και μια ελπίδα επιβίωσης. Και αυτή τη σταθερότητα ψήφισαν οι πολίτες στον πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, δυστυχώς. Και σαφώς έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 και συνολικά η αριστερά. Δεν μπορέσαμε να δώσουμε ένα πρόταγμα, δεν μπορέσαμε να βάλουμε τα δικά μας αφηγήματα, τις δικές μας αξίες, γιατί σε αυτό αφήσαμε τον κόσμο να πιστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Το 15, το 19 ήταν 10 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, το 23 είναι 21 μονάδες μπροστά και δεν ξέρω τι έρχεται στις 25 Ιουνίου. Είναι δραματική η κατάσταση για την αριστερά και νομίζω ότι πρέπει ό,τι απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ και με το Κομμουνιστικό Κόμμα θα έλεγα εγώ και με την ευρύτερη αριστερά από όπου μας τάξει τον καθέναν ο ελληνικός λαός να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση τίμια, θαραλέα και γενναία. Τώρα αριστερά είναι σχετικά τώρα. Όταν ψηφίζει τα 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κάποια και άλλα κόμματα, λέγονταν αριστερά, θυμίζω Δημάρ, που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις με τον κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είναι μια μεγάλη κουβέντα, μην ανοίξουμε. Καλά, άμα πάμε. Το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Στην πιο παλιά ιστορία και σαφώς, το ΚΟΚΟΕ βρέθηκε στην κυβέρνηση. Ναι, ποιο ήταν ο νέος συνασπισμός, έχουμε κάνει σε αυτό το θέμα. Εσείς πάτε την αναδρομή πίσω, αλλά οφείλω να σας το υπενθυμίσω. Και λοιπόν, τι διάρκεια ήταν αυτή, θα το κουβεντιάσουμε και δεν ήταν και σωστή, ήταν λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία τοποθέτηση. Επειδή φαντάζομαι, κύριε Βαρδάκη, θέλετε να απαντήσετε στον χρόνο που θα σας δώσω, μπορείτε να απαντήσετε και στον κύριο Διονέλη σε αυτά που είπε. Κύριε Κεφαλογιάννη, απομένουν λίγες ημέρες πριν τη λαϊκή ετοιμιγορία και νομίζω ότι ο πύχης της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρος. Τι είναι αυτό που μπορεί να ανατρέψει ενδεχομένως μια αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αν ας πούμε υποθέσουμε την Δευτέρα έχετε μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι δεν και τα χέρια ενός λαού στο να αντιδράσει? Γιατί πολύ απλά, αν ένα κόμμα έχει πάρει πάνω από το 40% και με έδρα σε 160, 165 ή 170, έχει μία νοπή εντολή να κάνω ό,τι θέλω. Κύριε Σκαλάκη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σαν άποψη. Το να υπάρξει. Ερώτημα είναι αυτό που σας κάνω. Εντάξει, δεν είναι η άποψή μου, είναι ερώτηση. Όποιος πάντως έχει αυτή την άποψη, έχει μια πάρα πολύ επικίνδυνη. Φαντάζομαι την ακούτε αυτή την άποψη. Δεν έχετε ακούσει. Θα είμαι ξεκάθαρος. Όπως έχει τέτοια άποψη για τη δημοκρατία, δηλαδή ότι η πλειοψηφία στην ουσία δίνει μια λευκή επιταγή, μάλλον ο ελληνικός λαός δίνει μια λευκή επιταγή στην πλειοψηφία την κοινοβουλευτική, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνη άποψη για ένα κοινοβουλευτικό πολίτημα όπως είμαστε στη χώρα μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν φέρει απόλυτη σταθερότητα. Επειδή εδώ βάζουμε να έχουμε ταμπού στην είναι άλλο πράγμα η σταθερότητα, είναι άλλο πράγμα η λευκή επιταγή. Δηλαδή, με την ίδια λογική και μια κυβέρνηση συνεργασίας με τρία κόμματα που μπορεί να έχουν τα 2/3 της Βουλής, είναι σαν να έχει λευκή επιταγή. Αλλά θέλω να πω ότι αν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί με την κρίση του και μας δώσει μια απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ανέλεγκτοι. Δόξα τω Θεώ, θα υπάρχουν άλλα κόμματα στη Βουλή που θα μπορούν να ασκήσουν και θέλουμε να ασκούν το κοινοβουλευτικό του καθήκον, που είναι πραγματικά να πρώτον μία να καταθέτουν. Μια αποδεκατισμένη όμως αξιωματική αντιπολίτευση στο ενδεχόμενο, γιατί μιλάμε πάντοτε με υποθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει τι θα ψηφίσουν οι πολίτες την ερχόμενη Κυριακή. Δεν δίνει ένα αίρισμα δυναμικής στην κυβέρνηση να μπορεί κάποια πράγματα να τα περάσει πολύ πιο εύκολα όταν, ας πούμε, το δεύτερο κόμμα απέχει τόσο πολύ. Κύριε Δασκαλάκη, όταν το πρώτο κόμμα μπορεί να έχει 155 ή 160 βουλευτές και έχει 140 που θα είναι αντιπολίτευση, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε μια πολύ εδραιωμένη δημοκρατία. Μια ενωμένη τα τελευταία. Όμως αυτό είναι ένα ερώτημα. Πολλές φορές και η πολυφωνία δεν είναι κακή. Δεν ασπάζομαι την κύριε Διονέλη, γνώμη. Στη σύγχρονη πολιτική ιστορία δεν έχουμε δει μεγάλη ενότητα στην αντιπολίτευση. Κύριε Δασκαλάκη, δεν ασπάζομαι τη γνώμη του κύριου Τσίπρα ότι πολλά κόμματα στη Βουλή. Επί της αρχής είναι ένα κακό πράγμα. Πολλά κόμματα στη Βουλή ενδεχομένως μπορεί να τη δυσκολεύουν κάποιες άλλες διαδικασίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών,
με μια άνετη πλειοψηφία, όταν λέω άνετη γύρω στους 158-160 βουλευτές, σίγουρα δεν είναι ανέλεγκτη. Και να σας πω κάτι, νομίζω ότι για την υγεία του πολιτικού συστήματος πρέπει να υπάρχει και μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Να σας ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω με αυτόν τον ανάκομψο τρόπο. Ναι. Εσείς στις 21 Μαΐου κερδίσατε τις εκλογές για το πρόγραμμά σας και για τα πεπραγμένα της τετραετίας που προηγήθηκε ή γιατί κάποιοι ήθελαν να τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μετακινούμενων ψηφοφόρων είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν σε εσά. Κύριε Δασκαλάκη, επειδή άκουσα το πω. Δηλαδή έφυγαν από. Επειδή... Θα το πω πολύ απλά. Έφυγαν από ένα κόμμα αριστερό και πήγαν σε ένα κόμμα δεξιό. Έχω μια ξεκάθαρη άποψη γι' αυτό. Και άκουσα με πολύ προσοχή τι τοποθετήσει όλων των συνομιλητών μου. Η ψήφο τη 21η Μαΐου ήταν κατά βάση θετική ψήφο. Δεν ήταν ψήφο καταψήφιση. Συνήθω καταψηφίζει κάποιον ο οποίο είναι στην κυβέρνηση. Αν κάποιο κάνει την ανάλυση ότι καταψηφίζεται η αντιπολίτευση γιατί δεν ήταν κακή αντιπολίτευση, τότε κάνει λάθος ανάγνωση. Και αν συνεχίσει να κάνει αυτή τη λάθος ανάγνωση, θα εκπλαγεί ακόμα περισσότερο σε 5 μέρες που θα είναι οι εκλογές. Όταν αλλάξαν οι συνθήκες, αυτή τη στιγμή μιλάμε σε μια σχετική κανονικότητα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Όποιοι λοιπόν δεν εξελίχθηκαν πολιτικά, και νομίζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε ήταν ένα κόμμα το οποίο γιγαντώθηκε μέσα στην κρίση, δεν άλλαξε πρόσωπα, δεν άλλαξε πολιτικές, δεν άλλαξε αφήγημα, παρέμεινε το ίδιο, προφανώς και θα είχε μια τέτοια πτώση. Είναι λογικό κόμματα όπως για παράδειγμα το ΜΕΡΑ25, το οποίο επίσης γιγαντώθηκε μέσα σε μια κρίση, αυτή τη στιγμή όταν επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα να μένει εκτός Βουλής. Στο Ρέθυμνο, ας πούμε, για να το κάνουμε και λίγο πιο τοπικό, υπάρχει ένα τεράστιο κονταροχτύπημα τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ανάμεσα στον δεύτερο και τον τρίτο. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία, εσείς παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, γνωρίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία δεν θα αλλάξει. Και βλέπετε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την δεύτερη και την τρίτη θέση. Θα σας πω για άλλη μια φορά. Να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε ειλικρινά για τον κυβερνητικό βουλευτή του Ρεθύμνου στο ενδεχόμενο που είστε αυτοδύναμη κυβέρνηση στις εκλογές της 25 Μαΐου, 25 Ιουνίου. Είναι πιο εύκολη μια αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο ή μια αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ? Σας είπα, η ψήφος... Επιμένουν οι τηλεθεατές να σας ρωτήσω από την αρχή της απόψινής τηλεοπτικής συζήτησης. Και θα σας πω λοιπόν εξ αρχής ότι αυτό το οποίο έχουμε πει και τοπικά είναι ότι δεν κοιτάμε ποιος είναι δεύτερος και τρίτος. Οι εκλογές γίνονται ποιος θα είναι κυβέρνηση και κάνουμε αγώνα από την πρώτη μέρα που προκηρύχθηκαν και οι δεύτερες εκλογές. Θα μπορούσαμε να καθόμασταν σπίτι μας και να λέμε ότι έχουμε βγάλει την έδρα, άρα είμαστε άνετοι. Χωριό-χωριό, πόρτα-πόρτα στις γειτονιές, στα τηλεοπτικά στούντιο για να περάσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να πάρει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο. Να σας πω κάτι, αν θέλετε, ένα παράπονο το οποίο το έχω εκφράσει πολλές φορές. Στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται δυστυχώς, όπως πολύ σωστά κάνουμε εδώ πέρα, μία μάχη πολιτικών θέσεων όπου το κάθε κόμμα εκφράζει την αντίληψή του για μια σειρά από ζητήματα. Γίνεται μία μάχη για το λάφυρο της δεύτερης θέσης. Δεν έχω ακούσει πολιτικά επιχειρήματα στο Ρέθυμνο για ποιο λόγο θα πρέπει να ψηφιστεί το Χ κόμμα ή το Ψ κόμμα. Δυστυχώς, ο ένας θέλει να επανακαταλάβει την έδρα, ο άλλος θέλει να την διατηρήσει. Ο ένας επικαλείται μια συγκεκριμένη περιοχή ως καταγωγή του, η άλλη ένα επιχείρημα ότι κακός είναι από εκείνη την περιοχή. Και τα δύο επιχειρήματα είναι λάθος. Πρέπει τα επιχειρήματα των πολιτικών, οι οποίοι εκφράζουν τους πολιτικούς χώρους, να είναι με βάση συγκεκριμένες πραγματικές θέσεις. Και όχι τέτοια είδους επιχειρήματα που ακούω δυστυχώς στο Ρέθυμνο τις τελευταίες εβδομάδες. Λοιπόν, φανταστείτε τι θα γινόταν στο Ρέθυμνο αν σήμερα απαντούσατε. Ποιος θα ήταν μια καλύτερη αντιπολίτευση στο Ρέθυμνο? Λοιπόν, ήμουν σίγουρος ότι θα μου απαντούσε. Εγώ θέλω πάντως να υπάρχει, κάνω το ερώτημα. Θέλω να υπάρχει πραγματικά όμως μια αξιόπιστη αντιπολίτευση που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, θέλω να είστε πολύ σύντομοι στις τοποθετήσεις σας, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Σύντομοι, να είμαστε. Έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει όλα. Αυτό ήταν το ερώτημα. Φταίει για όλα. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 4 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει, μάλλον η κυρία Μπακογιάννη το ανακοίνωσε και μετά ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η Κρήτη δικαιούται να ασφαλεί δρόμο, αλλά θα έχει διόδια. Ποτέ ο Σπίρτζης, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είπε για διόδια. Ελάτε, και μάλιστα το τεκμηριώναμε, κύριε Διονέλη, ακούστε με, ακούστε με. Έχω αλήθειες. Επειδή δεν είπα τα αλήθεια. Αν έχετε καταλάβει εσείς από το τουριστικό λεωφορείο, θα πλήρωνε ή όχι. Εγώ δεν σας διέκοψα. Εάν το καταλάβατε, θα σας πω τι δήλωσε τώρα, 5 χρόνια. Συγχωρείτε τώρα. Όταν παραδώσαμε το δρόμο Γούβε Χερσόνησος και μάλιστα είπαμε σε ήδη παραδομένους δρόμους ευρωπαϊκών προδιαγραφών που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού,
Δεν νομιμοποιείται κανείς να βάλει διόδια. Δηλαδή το ήδη κατασκευασμένο κομμάτι. Επειδή έτυχε μια από τις τηλεοπτικές συζητήσεις. Μισό λεπτό. Παιδιά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά. Κύριε Βαρδάκη, ο κύριος Σπύρτζης είχε πει σε μένα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι όχι διόδια για τους ντόπιους, δρόμος με διόδια. Πράγματι. Αυτό είχε πει. Πράγματι, υπήρχε μια τέτοια σκέψη όταν όταν επισκεφτήκαμε, γιατί δεν είμαστε των εγγενείων. Το δρόμο Γούβη-Χερσόνησος, έχω ηχητικό να σας το δώσω μετά σε ερώτηση δική μου στον τότε Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, εάν υπάρξουν διόδια, είπε πραγματικά και το αιτιολόγησε κιόλας ότι δεν θα υπάρξουν διόδια λόγω μη παράπλευρων οδών για εξυπηρέτηση των πολιτών και βέβαια λόγω νησιωτικότητας. Θέλω να σε ενημερώσω ότι καμιά νησιωτική περιοχή, δέστε την Κύπρο, που έχει κάνει εθνικούς δρόμους. Εθνικούς δρόμους με ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίς διόδια. Πάμε παρακάτω. Άκουσα να λένε, συγγνώμη, εγώ δεν διακόψα κανένα. Να θέλετε. Γιατί και εσείς είπατε μια ανακρίβεια που λέγεται από το ΚΚΕ και πρέπει να την απαντήσω. Μόνο αυτό το παράπονο δηλαδή έχω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 40%. Ακούστε να δείτε. Η Βουλή το λέει, δεν λέμε. Όχι, δεν το λέει. Στατιστικά στοιχεία δεν λέει η Βουλή. Όταν ψηφίσει δύο άρθρα που σωστά τα ψηφίζει. Μισό λεπτό. Δύο άρθρα. Μισό λεπτό, γιατί θέλω τώρα να κάνω μία μορφή στον κύριο Μαρινάκη. Γιατί στην Ελλάδα εξακολουθεί να. Αυτό θέλω να αιτιολογήσω. Εγώ δεν είμαι υποψήφιο, μιλάω δημοσιογραφικά. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει μέσα σε ένα ελληνικό κοινοβούλιο μόνο να διαφωνούν και να μην συμφωνούν? Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Εμείς ψηφίσαμε και λέει η Βουλή, τα στοιχεία αυτά είναι της Βουλής. Ναι. Βουλής. Ψηφίσαμε το 3,4 και ψηφίσαμε αυτά τα πηδώματα. Το 600 στους αστυνομικούς. Κάντε λάθος, ο ίδιος ο γραμματέας. Τώρα μην πείτε το αποστήριξε τα μνημόνια, γιατί τα προτιμάζει ο Βαρουφάκης. Το ψηφίσατε. Αναγνωρίσατε ότι ήταν λάθος, αλλά ότι το ψηφίσατε, το ψηφίσατε. Τώρα για να ξεπιστία μου, κάνει κριτική τώρα το μέρα 25 που συμμετείχε, όπως το λένε, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπόραξε μνημόνια. Πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ευρωπαϊκές οδηγίες, κύριε Δασκαλάκη, που υποχρεούνται να ψηφίσουν. Αυτές ποιες ήταν? Βεβαίως, ναι, τα ψηφίσαμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αντιλαϊκές. Που δεν ήταν αντιλαϊκές, ήταν κάποιες συμφωνίες. Διακρατικές συμφωνίες. Και το εργατικό νομοσχέδιο, Χαρτζηδάκη, αυτό το νομοσχέδιο. Ακούστε, και βέβαια ψηφίσαμε άρθρα νομοσχεδίων, όπως κάποια επιδόματα. Εμείς είχαμε πει ότι και ένα ευρώ να πάρει ο Έλληνας εργαζόμενος. Αυτά τα νομοσχέδια. Πάμε παρακάτω. Πρέπει σε 5 λεπτά, σε 6 λεπτά να έχω κλείσει όλη την εκπομπή. Σας παρακαλώ. Είπε ο κύριος Διονέλης ότι. Όχι, έχουμε διακαναλικές που πρέπει έχουμε να την ακρίβεια, έχουμε, ναι, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε την εσχοκέρδη, έχουμε. Και σε αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, είπατε. Με συγχωρείτε. Διαβάστε το πρόγραμμά μας. Να το καταλάβετε. Είπαμε. Μα αυτά θα τα πείτε σε αυτούς που τον εφήρμοσαν, όχι σε μένα. Εσείς το εφαρμόσατε όσον αφορά το σχέδιο. Όχι, κύριε, μην μπούμε στην αντιπαράθεση τώρα. Ολοκληρώστε, κύριε Βαρδάκη. Είπαμε, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, 6% στα υπόλοιπα. Είπαμε, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό που έχει κάνει γιατί όλη η Ευρώπη. Και τελευταία η Κύπρος. Γιατί δεν υπήρχε το πρόβλημα, κύριε Διονέλη, που υπάρχει σήμερα. Καταλάβετε το επιτέλους. Δεν υπήρχε το πρόβλημα. Δεν υπήρχε αυτή η ένδυα. Δεν υπήρχε. 37 συγκρίνεται, κύριε Διονέλη. Κύριε Διονέλη, μάθετε να ακούτε. Και συγκρίνεται δυστυχώς δύο ανώμοιες εποχές. Και επαναλαμβάνω, όταν εμείς το 2015 υπουργός ήταν ο κύριος Βαρουφάκης, το είχε αποδεχτεί ο ίδιος τότε. Μαζί συνεδριάζαμε ότι δεν είχαμε να πληρώσουμε συντάξεις. Γιατί μας έλειπαν 360 εκατομμύρια. Και σήμερα ήρθε μια κυβέρνηση που παρέλαβε 37 δισεκατομμύρια αιματοβαμμένα, όπως λέτε εσείς. Ναι, που εάν δεν τα είχαμε θα είχε χρεοκοπήσει πάλι η χώρα. Με ρυθμισμένο το χρέος της ελληνικής πολιτείας. Και υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα. Κύριε Βαρδάκη, ολοκληρώστε σας. Με συγχωρείτε, ήταν υπουργός ο κ. Βαρουφάκης τότε και τα είχε αποδεχτεί ότι παραλάβαμε χρεοκοπημένη χώρα. Κύριε Βαρδάκη, σας παρακαλώ. Κάνετε το μνημόνιο. Όχι, μην διακόπτετε τώρα. Είναι η τελευταία τοποθέτηση. Κύριε Βαρδάκη. Ο κ. Μητσοτάκης και αυτό υποστηρίζετε. Και ήταν ο μοναδικός πρωθυπουργός μετά τη μεταπολίτευση που δεν μίλησε ότι παρέλαβε καμία γη, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει. Και έρχεται και μας λέτε σήμερα γιατί δεν μειώσαμε εμείς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Με συγχωρείτε. Κύριε Βαρδάκη, με ελαστικό σύμφωνο σταθερότητα σήμερα και βλέπετε. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Και δεν το λέτε.
να βγείτε, να κάνετε τον κόπο να πείτε ότι το κράτος έχει υπερέσοδα 4,5 δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ μόνο, το κράτος κύριε Δασκαλάκη, υπερέσοδα και δεν μειώνει το ΦΠΑ, όπως η εσκροκέρδεια υπερβαίνει τα 6 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Από τον ίδιο Βαρδάκη, κύριε Βαρδάκη, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε τώρα. Επ' λοιπόν, αυτού θα κύριε... ήθελα μία απάντηση. Όχι, 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 δεν θέλω. Επ' αυτού θα έχετε ήθελα πάρει ήδη παραπάνω κύριε χρόνο. Γιατί λέει την αντιπολίτευση. Είναι απαρτηρό το κλείσιμο. Την αντιπολίτευση τη λέει γραφική εμάς, ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ναι, έτσι θα καταντήσει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί δεν αξιοποιούσε. Κοιτάξτε την αριστερά στους ανθρώπους της αριστεράς στα μάτια και πείτε το αυτό. Γιατί κύριε Διονέλη και όλοι οι κύριοι της αντιπολίτευσης δεν αξιοποιήσατε το μέγιστο αγαθό της δημοκρατίας. Που ήταν η απλή αναλογική. Εσείς μιλήσατε και για κυβέρνηση ειδημένων. Είπατε για κυβέρνηση ειδημένων. Ήταν το ΜΕΡΑ25 το πρώτο κόμμα που έφερε, το πρώτο κόμμα που έφερε πρόταση συγκεκριμένη και δεν κάτσατε ποτέ να συζητήσετε. Τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, και λέγατε θα είμαι μόνο πρώτος για να συζητήσω για απλή αναλογική. Δεν σας αρέσουν αυτά. Κατακλείδη κύριε Δασκαλάκη. Εγώ επαναλαμβάνω. Βέβαια, δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία και δόθηκε από τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ η απλή αναλογική. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δυστυχώς με τον Α ή με τον Β τρόπο θα σας δεν διακόψω, την αποδέχτηκε και αυτό ήταν λάθος. Θα σας διακόψω, όχι, άκουσα, τελειώνω. Όπως και ο κύριος Γιονέλης θα πάρει λιγότερο χρόνο στην τοποθέτησή του γιατί σας διάκοπτε. Εντάξει, εγώ απάντησα πιστεύω στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Ωραία. Κλείνοντας. Μα κλείνοντας τώρα μου το έχετε πει 30 φορές. Κλείνοντας. Θέλω να σου πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι και παραμένει κόμμα εξουσίας. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε, κύριε Δασκαλάκη. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε 25 του Ιούνιου να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω να δείξετε κατανόηση, κύριε Μπαρετάκη, εσείς να απαντήσετε. Εγώ δεν έκοψα κανένα όμως για δασκαλάκι, έτσι. Εμένα με διακόψατε όλοι, εκτός από εσάς. Λοιπόν, κύριε Μπαρετάκη, διακύβευμα εκλογών ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι μια δυνατή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, να προασπίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Μια αντιπολίτευση που δυστυχώς απέτυχε να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε να είμαστε η δυνατή φωνή την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Έχουμε θέσεις, έχουμε προτάσεις για όλα τα ζητήματα, την καθημερινότητα των πολιτών. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κριθεί πλέον με την οικονομική πραγματικότητα που θα έρθει από το φθινόπωρο να αντιμετωπίσει. Πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα βρεθούν με θέματα που έχουν να κάνουν την ακρίβεια, το ενεργειακό. Είδαμε ήδη τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τέρμα οι επιδοτήσεις, τέρμα τα fuel pass και όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κράτησαν, απέδωσαν από ό,τι φάνηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτά τελειώνουν. Οπότε η πραγματικότητα θα είναι πολύ δύσκολη. Το μεσοπρόθεσμα το οποίο έχει ήδη καταθέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν τις εκλογές λέει συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένα δεσμεύσεις. Και ας μην ακούμε τις αυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δυστυχώς έχουν δεσμευτεί. Να πούμε ότι ψηφίσαμε. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει και έχει ένα κόμμα. Δηλαδή ότι η άρνηση δεν σημαίνει ότι είναι και καλό το να αρνείσεις τα πάντα και να είσαι μόνο απέναντι. Όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία είναι υπέρ των πολιτών και σημαντικά θέματα για την καθημερινότητα που μπορούν να δώσουν καλύτερες συνθήκες και συνεργασία και σε αυξήσεις μισθών. Βεβαίως θα πρέπει να συμφωνείς ή κάποιες διακρατικές συμφωνίες. Αυτό δεν είναι κακό. Προς Θεού. Δεν είμαστε κάποιο γκέτο το οποίο λέμε παντού όχι. Δεν είναι νομίζω ότι το όχι. Αν το όχι ήταν καλό, το κουκουέ ενδεχομένως να έχει άλλα ποσοστά. Άρα λοιπόν να μην το βάζουμε σε επίπεδο κριτικής. Αυτό και μόνο αυτό. Και κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ θα ανταποκριθεί στο ρόλο του. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είτε κόκκινα δάνεια είναι αυτά, είτε η ακρίβεια που δεν λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα, είτε το ενεργειακό που δεν έχουμε καμία παρέμβαση στη λιανική τιμή της ενέργειας, είτε το θέμα των καυσίμων που δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα με συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε πει, αλλά και τα θέματα της απασχόλησης, τα θέματα της υγείας, που καταραίει δυστυχώς το ΕΣΥ και δεν στηρίζεται. Και να θυμίσω ότι ο κ. Μητσοτάκης τώρα αναγγέλει. Τόσα χρόνια δεν είχε κάνει που κυβερνούσε. Τώρα θα πάρει προσλήψεις προσωπικού, τώρα θα αναβαθμίσει το ΕΣΥ. Αν δεν γίνει σωστή κατανομή του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την επιχειρηματικότητα, για την υγεία, για την καθημερινότητα των πολιτών, τα πράγματα είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, να αναδεικνύουμε τις δυσκολίες, να διεκδικήσουμε και να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό θέλουμε από τους Έλληνες πολίτες να στηρίξουν, να δυναμώσουν το ΠΑΣΟΚ για να είναι η αξιόπιστη αντιπολιτευτική φωνή την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Κουκουέ ισχυρό την επόμενη Κυριακή, κύριε Μαρινάκη. Ισχυρό και να είναι δυνατός ο λαός. Οι αγώνες που πρέπει να έρθουν, γιατί πραγματικά θα έχουμε αντιλαϊκά μέτρα, χοντρά. Και θα έχουμε δυστυχώς και αντιπολίτευση που σε αυτά έχει υποβάλει υπογραφές, συμφωνεί.
πέρα από διαφορές που έχουμε σε επιμέρους ζητήματα, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, μπορεί να μην συμφωνούν στον άνθρωπο του ΚΚΕ, πρέπει να τον ισχύσουν πραγματικά, γιατί θα είναι η μοναδική φωνή που θα αντισταθεί και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, που είναι το κύριο για μας. Γιατί πραγματικά εμείς ψηφίσαμε, γιατί ψήφισαμε ότι ψηλοπαροχές δόθηκαν, αλλά δεν δόθηκαν δυστυχώς. Η μισθή καθελινόταν και τα κέρδη πήγαιναν στα ύψη. Να δούμε τους ισολογισμούς των 10 εταιριών που είναι στο χρηματιστήριο. Να πούμε πού πάνε τα χρήματα από τα χρήματα δικά μας του προϋπολογισμού, μορφή επιδοτήσεων. 100% επιδοτούνται οι ανεμογεννήτριες, οι λεγόμενοι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυξάνουν τεράστια τα κέρδη τους οι εταιρείες ενέργειας. Την ίδια στιγμή που ο λαός δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς τους, κάνει διακανονισμούς ή δεν έχει να βάλει πετρέλαιο να ζεστάνει τα πηγές το χειμώνα. Να πούμε ότι οι τράπεζες βγάζουν 820.000 με υπογραφές που είχαν δοθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την προπροηγούμενη. 820.000 σπίτια πρώτη κατοικία από πληστηριασμούς. Την ίδια στιγμή που έκανε 6 δισεκατομμύρια 4 τιμικές τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, στον τόπο μας εδώ, και με τα κέρδη που υπάρχουν, που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τα νέα ξενοδοχεία από τους ομίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα είπε ο κύριος Βαρδάκης, εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Να σας πω για το ΒΟΑΚ. Οι δυνάμεις σας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισαν την ίδια τη μελέτη για το ΒΟΑΚ. Το ψήφισαν. Μελέτη. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαρδάκη, και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Μπαριτάκη. Θα πούμε και... όχι, όχι, όχι. Είπα πώ το λέει, που είπα πριν. Μην μου πάτε σε αυτό. Μα δεν ήταν αντιπαθιά τώρα. Για το έργο είπαμε, κύριε Μπαριτάκη. Το έργο, λέω. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση του Ιωδίου μέχρι σήμερα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι. Πρόταση του Ιωδίου δεν έχει έρθει. Αντέγραψε, πώ το λένε, τη δική μα πρόταση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Έχει μόνο θέμα καθυστέρηση. Για να λέμε τα πράγματα όπω είναι. Δυστυχώ. Και κανείς δεν μιλάει για αυτούς που πραγματικά εξεζουμίζουν τον κόσμο και δεν πάνε μαζί κέρδη από μια μεριά και να ανέβει το βιωτικό επίπεδο, να ανεβούν μισθοί. Οι αγρότες να έχουν καλύτερα εισοδήματα που δεν μπορούν να επιβιώσουν και φεύγουν με τα χωριά. Λένε ότι έχουν παραπάνω από το μέσο όρο αγρότες. Το ίδιο λέει και για τους μικροεπαγγελματίες. Θα σας διακόψω, κύριε Μαρινάκη. Εντάξει, πρέπει κύριε, να πάω, κύριε Γιονέλη. Ναι. Θα σας θέσω πρώτων δημοσιογραφικών ευθυνών. Έχετε δύο λεπτά, θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα είναι μόνο μία φράση, επειδή πέφτει σε μένα το κλείσιμο. Όντως διέκοψα αρκετές φορές και ζητώ συγγνώμη για την ένταση. Συμφωνώ με τον κύριο Βαρδάκη. Αντίπαλός μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα. Έχει δίκιο σε αυτό. Εκεί που έρχεται η ώρα της διαφωνίας μας είναι αν το πρόταγμα της αριστεράς, κεντροαριστεράς, όπως υπάρχει σήμερα, μπορεί σε αυτόν τον αντίπαλο να έχει μια πιστική, ένα πιστικό αφήγημα και μια πιστική εναλλακτική. Εκεί διαφωνούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς διαφωνούμε διότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο που προφανώς πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Από τις 26 Ιουνίου, το Μέρα 25 θα είναι στη Βουλή και θα είναι και με δυνατή φωνή στη Βουλή και προφανώς θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους ανθρώπους, δίπλα στους τόπους για να τους υποστηρίζει απέναντι σε μια πανίσχυρη, παντοδύναμη και όχι μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει ήδη δείξει δείγματα, όπως το είπατε και εσείς, τουλάχιστον όσον αφορά σε κατηγορίες που έρχονται προς την Νέα Δημοκρατία. Όχι, ερώτημα ήταν. Ναι, ναι, το μεταφέρατε, αυτό θέλω να πω. Που έχει δείξει, εγώ συμφωνώ με αυτό, έχει δείξει ήδη δείγματα αλαζονίας ήδη από την πρώτη κάλπη. Άρα λοιπόν, θα είμαστε εδώ για να αντιπολιτευτούμε σε αυτές τις πολιτικές. Νομίζω ότι παράλληλα στην επόμενη τετραετία η συζήτηση μεταξύ μας με τον κύριο Βαρδάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ευρύτερη αριστερά, εγώ θα έβαζα και το ΚΚΕ σε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να ανοίξει, όπως σας έλεγα και πριν, με θάρρος και με εντυμότητα μεταξύ μας, για να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και λύσεις και απαντήσεις στους πολίτες που θα τις χρειαστούν από εμάς. Όχι, δεν συγκλίνουν. Προς τιμή του, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ δεν συγκλίνουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω διπλά τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Κεφαλογιάννη που έχουν κάνει ταξίδια από τα Χανιά και το Ρέθυμνο για να είναι εδώ. Καλή δύναμη μέχρι τις κάλπες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη των εκλογών, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, για να έχουμε πλέον και τα δεδομένα της λαϊκής ετοιμιγορίας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.